Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και της Ακαδημίας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με τίτλο «Βασικές οδηγίες σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες για διαδικασίες και τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για την επόμενη μέρα». Εγώ είμαι ο Γιώργος Οφλωράς από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και θα συντονίσω σήμερα μαζί με τον Σύρο τον Κοσκοβόλη την εκδήλωση. Μαζί μας είναι από το Επιμελητήριο ο Σύρος Κοσκοβόλης, που είναι ο προϊστάμενος στο Τμήμα Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων, και ο Κώστας Οντιλέζος, ο Λέκτορας Εφαρμογών στο Τμήμα Διοίκησης και Κοινοτικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ξεκινάμε λοιπόν. Σύρο Κοσκοβόλη, έχεις το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, όπως ίσως ξέρει ο περισσότερος κόσμος, στα πλαίσια της προσπάθειας επανεκκίνησης των επιχειρήσεων μετά το αναγκαστικό lockdown λόγω του κορονοϊού, που δημιούργησε την ανάγκη αναπροσαρμογή του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων με αυξημένα κριτήρια υγιεινής, αποφάσισε να οργανώσει αυτά τα webinars για την ενημέρωση και επιμόρφωση των επιχειρηματιών, των επαγγελματιών και των εργαζομένων, να συντάξει οδηγούς ανακλάδο με τις προτινόμενες τροποποιήσεις για την ασφαλέστερη λειτουργία των επιχειρήσεων σε περιβάλλον κορονοϊού, σύμφωνα και με τα πρωτόκολλα τα οποία θα δοθούν από το Υπουργείο και από τον ΕΟΔΗ, και να δημιουργήσει βίντεο που θα προσομοιώνουν το περιβάλλον λειτουργίας με τις νέες συνθήκες και τις προτινόμενες προσαρμογές. Στην προσπάθεια αυτή συνεργάζεται με τον κύριο Ντελέζο, για να δημιουργηθούν αυτοί οι εξειδικευμένοι οδηγοί σε μια σειρά από κλάδους που έχουν πολύ μεγάλη έκταση και αριθμό στο επιμελητήριο, όπως είναι η εστίαση, όπως είναι τα εμπορικά καταστήματα, τα κομμωτήρια, τα πρατήρια καυσίμων, οι εμπορικές επιχειρήσεις, η αισθητική, τα κομμωτήρια και μια σειρά από άλλους κλάδους, στους οποίους θα γίνει αυτή η προσαρμογή με σκοπό να υπάρξει η σχετική βοήθεια και θα επεκταθεί στη συνέχεια και στους υπόλοιπους κλάδους. Ο κύριος Ντελέζος, όπως είπε ο Γιώργος, είναι λέκτορας εφαρμογών στο Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ο οποίος θα παρουσιάσει αυτές τις βασικές οδηγίες για να γίνει πιο λειτουργικό. Εκτιμήσαμε ότι είναι πολύ καλό να φτιάξουμε μια σειρά από θέματα και έχουμε προετοιμάσει μαζί με τον Γιώργο τον Φλωρά 22 ερωτήσεις θεματικές που είναι οριζόντιες, με σκοπό να απαντήσουμε σε μια σειρά από ερωτήματα μετά τα πρώτα webinars που έγιναν σε 5-6 κλάδους στο επιμελητήριο, από τις οποίες πήραμε συνέχεια ερωτήματα και προσπαθήσαμε να το ομαδοποιήσουμε με σκοπό να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Με βάση αυτή την εισαγωγή, θέλω να ξεκινήσω την διαδικασία των απαντήσεων με τον κύριο Ντελέζο και θα ξεκινήσουμε από την πρώτη ερώτηση που είναι, κύριε Ντελέζο, ποιος είναι ο τρόπος μετάδοσης του ιού μέσα σε έναν εργασιακό χώρο? Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο? Βεβαίως. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Ο στόχος είναι να ενημερώσουμε και να ξεκινήσουμε αμέσως. Τρόπος μετάδοσης του ιού μέσα στον εργασιακό χώρο. Ο SARS-CoV-2, όπως ονομάζεται, ή αλλιώς όπως το ξέρουμε ως κορονοϊό, είναι ένας αναπνευστικός ιός. Αυτό λοιπόν σημαίνει συγκεκριμένα το εξής, ότι έχει δύο τρόπους μετάδοσης. Πρώτον, ή ότι μεταδίδεται από τον αέρα, άρα λοιπόν κάποιος ο οποίος στερνίστηκε ή έβηξε με τα σταγονίδια του, τα οποία έχουν βρεθεί μέσα στον αέρα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις μελέτες έως 3 ώρες, μπορεί και λιγότερο, άρα λοιπόν αναπνευστικά. Το δεύτερο, μέσω επαφής, η οποία θα υπάρξει αν κάποιος ο οποίος είχε τον ιό ακούμπησε σε κάποια επιφάνεια, εμείς στη συνέχεια ακουμπήσαμε το χέρι μας και με αυτόν τον τρόπο όμως όχι να μείνει στο χέρι και να μας προκαλέσει τερματική επαφή, αλλά να κάνουμε τη λάθος κίνηση και να μεταφέρουμε το χέρι μας στο πρόσωπό μας στους τρεις πλανογόνους. Μάτια, μύτη, στόμα. Επομένως, αυτός είναι ο τρόπος που μπορεί να μεταδοθεί. Γιώργο. Ωραία. Λοιπόν, ποια είναι η προετοιμασία και η ενέργεια της επιχείρησης
σε περίπτωση που εμφανιστεί ένα κρούσμα. Και αναφερόμαστε φυσικά σε γενικές γραμμές της επιχειρήσης και όχι σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. Λοιπόν, εδώ ναι, φυσικά έχουμε, είναι πολύ διαφορετικά οι διαδικασίες και τα πρωτόκολλα αν μιλάμε για ένα σχολείο από ό,τι μιλάμε για μια επιχείρηση. Είναι διαφορετικά τα πρωτόκολλα. Αυτά όμως τα οποία συγκλίνουμε είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, θα πρέπει και να, όσο αφορά την προετοιμασία, θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε το προηγούμενο 14ήμερο, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, ποιοι έχουν μπει και έχουν έρθει σε επαφή μέσα στον εργασιακό χώρο. Τι σημαίνει λοιπόν ότι δυστυχώς ξεκινάμε μια επίπονη διαδικασία καταγραφής όλων των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μπει το προηγούμενο 14ήμερο μέσα στον εργασιακό χώρο. Άρα, φτιάχνουμε μια λίστα εισόδου για εργαζόμενους και πελάτες, τους οποίους λοιπόν ζητούμε, εφόσον φυσικά θέλουν να δώσουν τα στοιχεία τους, γιατί έχουμε και τα θέματα του GDPR, τα οποία λοιπόν ζητάμε τα στοιχεία τους, κυρίως ένα τηλέφωνο και μια διεύθυνση, για να μπορέσουμε να τους προειδοποιήσουμε σε περίπτωση η οποία εμφανιστεί ένα κρούσμα ή μάθουμε ότι εμφανίστηκε ένα κρούσμα στην επιχείρησή μας. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο ανεβάζει και την κοινωνική ευθύνη της επιχείρησής μας, αλλά ταυτόχρονα θα βοηθήσει και τις αρχές. Μιλάμε για τον ΕΟΔΗ και την πολιτική προστασία, η οποία θα έχει αυτά τα σημαντικά στοιχεία, για να μην φτάσουμε και έχουμε αυτό το οποίο ακούμε συνέχεια από την Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, τα λεγόμενα ορφανά κρούσματα. Αυτό είναι που θέλουμε να περιορίσουμε. Αν λάβουμε λοιπόν υπόψη μας ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα καλοκαίρι, το οποίο κάποια στιγμή λόγω του τουρισμού θα ανοίξουν τα σύνορα, επομένως λοιπόν εκεί τα πράγματα και θα έχουν να κρυθούν με την προετοιμασία της κάθε επιχείρησης, δεν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει εφησυχασμός, αλλά θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι σαν επιχειρήσεις σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό είναι το σημαντικό από το οποίο θα ξεκινήσουμε. Τα υπόλοιπα θα αναλύσουμε συνέχεια. Κύριε Ντελέζο, ποια είναι η προετοιμασία της επιχείρησης με ορίζοντα εξαμήνου εν όψη ενός πιθανού δεύτερου κύματος πανδημίας? Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θέλω να πρωτοτυπήσω και δεν θα πρωτοτυπήσω, αλλά το σύνολο των επιστημόνων μιλάνε ότι θα έχουμε ένα δεύτερο κύμα πανδημίας. Το Robert Koch Institute της Γερμανίας μίλησε σήμερα εχθές και για τρίτο. Θεωρώ ότι μάλλον δεν θα πάμε σε τόσο μακριά, αλλά το θεωρώ, το δεύτερο θεωρούμε βέβαιο από τον χειμώνα, από το φθινόπωρο που θα ακολουθήσει. Εδώ λοιπόν, για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε, σημαίνει ότι έχουμε φτιάξει τα πρωτόκολλά μας, όπως είπαμε πριν, έχουμε καταγράψει, και από εκεί και πέρα πάμε σε ένα ορίζοντα εξαμήνου, στο οποίο τώρα που θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε μια σχετική ηρεμία, θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις. Πρώτον λοιπόν, έχουμε ήδη οργανώσει την τηλεεργασία. Έχουμε ήδη φτάσει στο σημείο, σε εκείνο στο οποίο έχουμε μετατρέψει πολλές από τις δραστηριότητές μας σε δυνατότητες οι οποίες είναι μέσω του web, μέσω του ίντερνετ. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί και ίσως πρέπει να ενταθεί ακόμα περισσότερο, να επεκταθεί, γιατί θα βοηθήσει να αποφύγουμε την κοινωνική επαφή μέσα στην επιχείρηση. Δεν μιλάμε για κοινωνική απομόνωση, μιλάμε για κοινωνική επαφή. Η εταιρεία συντονίζεται, απλώς θα θέλουμε οι άνθρωποι να δρουν κάποιοι από το σπίτι τους, κάποιοι διαφορετικά από το χώρο του γραφείου της επιχείρησης. Ένα λοιπόν σημείο είναι αυτό. Δεύτερον, αν δεν υπάρχει δυνατότητα τηλεεργασίας, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ανοίξουμε, πόσο μπορούμε καλύτερο ρόλο και με καλύτερους όρους φυσικά, να ανοίξουμε τα ωράρια, να μην πέσουν όλοι μαζί οι εργαζόμενοι την ίδια στιγμή στον ίδιο χώρο. Θέλουμε να είναι σε διαφορετικές βάρδιες, έτσι ώστε να μην συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, άρα λοιπόν να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε τα ωράρια. Τρίτον, θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο στο οποίο να έχουμε τον εαυτό μας, τους ανθρώπους τους δικούς μας, μακριά από ένα ενδεχόμενο κίνδυνο. Για το επόμενο εξάμηνο λοιπόν, αυτό το οποίο προτείνουμε είναι, αν έχουμε προγραμματίσει επαγγελματικά ταξίδια σε χώρες ιδιαίτερες που είχαν πάρα πολλά κρούσματα. Ένα αυτό. Δεύτερον, αν έχουμε διοργανώσει τη συμμετοχή μας ή οι ίδιοι να συμμετέχουμε ή οι ίδιοι να διοργανώσουμε κάποια event, κάποια συνέδρια, κάποιες ημερίδες, οτιδήποτε. Θα πρέπει να κοιτάξουμε όλα αυτά να αναβληθούν. Όσο μπορούμε, αυτό το οποίο μπορεί να αναβληθεί, να πάει προς τα πίσω, να πάει πίσω από ένα εξάμηνο, διότι φοβόμαστε ότι αυτό το οποίο ενδεχομένως θα έρθει στο επόμενο εξάμηνο δεν θα μας αφήσει να το υλοποιήσουμε. Αλλά και να μην γίνει κάτι τέτοιο, εμείς επειδή είμαστε μια χώρα που δεν νιώσαμε τον κίνδυνο τόσο πολύ, θα πρέπει να οργανωθούμε. Δεν ξέρουμε τι συνθήκες επικρατούν σε άλλες χώρες. Τέταρτον, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ικανό απόθεμα σε αυτά τα οποία χρειαζόμαστε σαν είδη γηινής. Και μιλάμε λοιπόν για ό,τι έχει να κάνει με απολυμαντικά, χαρτικά, απολυμαντικά, απορριπαντικά για τις τουαλέτες κτλ. Γιατί μάσκες, γάντια, τώρα αυτή τη στιγμή που υπάρχει σχετικά, υπάρχουν αποθέματα στην αγορά. Καλό είναι λοιπόν να φροντίσουμε για μια επάρκεια, όχι μήνα ή διμήνου, ενός εξαμήνου, γιατί βλέπουμε όλοι πώς δημιουργούνται και πώς κινούνται όλοι
σε φάση πανικού. Άρα λοιπόν από τώρα να κάνουμε τις διαδικασίες αυτές. Πέμπτον, να κάνουμε από τώρα τις οποιασδήποτε συντηρήσεις των χώρων υγιεινής. Έτσι λοιπόν, θεωρούμε δεδομένο ότι για να μπορέσει να διαλυθεί το λίπος το οποίο γνωρίζουμε ότι υπάρχει γύρω από τον ιό, χρειαζόμαστε παραδείγματος χάρη ζεστό νερό. Το να πλένουμε τα χέρια μας με κρύο νερό δεν είναι αποτελεσματικό. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει από τώρα να φροντίσουμε σε όποιες λοιπόν τουαλέτες δεν έχουμε ζεστό νερό, να κάνουμε τις απαραίτητες επισκευές, έτσι ώστε να έχουμε την προμήθεια σε ζεστό νερό, είτε για τους εργαζόμενούς μας, είτε για τους πελάτες, τους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα. Σε γενικές γραμμές είναι αυτά. Και ένα άλλο με ορίζοντα εξαμήνου που πρέπει να κινηθούμε είναι το θέμα των χαρτικών, για το οποίο όμως νομίζω ότι είναι ξεχωριστή ερώτηση. Πριν πάω στην επόμενη ερώτηση, να πω ότι μπορείτε να κάνετε τα ερωτήματά σας στο chat. Εάν δεν συμπίπτουν με το θέμα που εκείνη την ώρα αναλύουμε, θα τα δούμε στο τέλος. Εάν συμπίπτουν, θα τα θέσουμε στον κύριο Ντελέζο εκείνη την ώρα, μήπως το συμπληρώσει. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Εμείς τώρα, κύριε Ντελέζο, έχουμε τα καταστήματα που ανοίγουν. Και για να ανοίξουν, πρέπει ο επισκέπτης να έχει ένα αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης ότι όταν θα μπει μέσα δεν θα τον κολλήσουμε με ιό. Ποια είναι λοιπόν, πώς πρέπει να προετοιμάσουμε? Αυτό είναι ένα ευρύτατο θέμα φυσικά. Ας πάμε σε κάποια βασικά παραδείγματα στο μυαλό σας, δηλαδή. Ποια είναι το τι πρέπει να κάνουμε για να προετοιμάσουμε τον κόσμο να έχει εμπιστοσύνη και ασφάλεια όταν θα μπει στον χώρο μας? Δεν αναφέρομαι βέβαια μόνο στους πελάτες, αλλά και στους εργαζόμενους που θα έρθουν στον χώρο μας. Ναι. Σίγουρα είναι ένα ευρύτατο θέμα, κύριε Φλωρά, αλλά επειδή εμείς μιλάμε για την περίπτωση των επιχειρήσεων που μας απασχολεί, εδώ μιλάμε για χειροπιαστά συγκεκριμένα πράγματα και χειροπιαστές συγκεκριμένες λύσεις που μπορεί να προτείνουμε σαν επαγγελματικό επιμελητήριο. Επομένως, λοιπόν, αυτή η εικόνα ασφάλειας πρέπει να εμπεδωθεί από την πρώτη στιγμή που πάει να μπει ένας άνθρωπος μέσα στην επιχείρηση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πάνω λοιπόν στην πρόσωψη της επιχείρησης μπορούμε να κολλήσουμε κάποια σήματα τα οποία είτε να αναφέρουν κάποιους κανόνες αναλυτικά, είτε να δείχνουν ότι η επιχείρηση πια ακολουθεί τους κανόνες αποκλεισμού του κορονοϊού και δυνατότητα λοιπόν, δυνατότητα πρακτικών ασφάλειας, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά στο ίντερνετ, μπορεί κάποιος να κατεβάσει και να δει. Οπότε λοιπόν από την πρώτη στιγμή να γίνει αυτό. Δεύτερον, μπαίνουμε στην επιχείρηση. Αν έχουμε μια επιχείρηση οι οποίες δημιουργούνται αυτό που λέμε σειρές, δηλαδή υπάρχει συνοστισμός, αυτό λοιπόν σημαίνει ότι έχουμε οριοθετήσει τους χώρους στους οποίους ο καθένας ακολουθεί με τη σειρά του να μπει. Εδώ θα σεβαστούμε πάρα πολύ, θα το πούμε και συνέχεια, τα τετραγωνικά τα οποία μας έχουν δοθεί από τις διεθνείς, και τις διεθνείς, αλλά πολύ περισσότερο έχουν οργανωθεί και έχουν δοθεί από τις εθνικές οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Θα το σεβαστούμε λοιπόν αυτό και δεν θα επιτρέπουμε να μπει παραπάνω. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν βάζουμε αυτές τις οριοθετήσεις στο δάπεδο. Ταυτόχρονα μπορούν να υπάρχουν και κάποια σήματα και μέσα, κάποια σήμανση και μέσα στο δάπεδο, μέσα στο χώρο, ώστε να ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας. Επομένως λοιπόν, ένα λοιπόν σημείο αυτό. Δεύτερο, τις σημάνσεις. Τρίτον, στην είσοδό μας να έχουμε τα απαραίτητο αντισηπτικό, το οποίο είναι μέρος του πρωτοκόλλου ασφάλειας, αλλά ταυτόχρονα εμπεδώνει και την εμπιστοσύνη και τη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας. Μιλάμε για τις μάσκες και τα γάντια, τα οποία παρόλο δεν είναι υποχρεωτικά, αλλά είναι σαν ισχυρή σύσταση, καλό είναι να υπάρχουν στην είσοδο και τα οποία να δίνονται από την επιχείρηση πάλι στο ίδιο μήκος κύματος να εμπεδώνουν το σύστημα, το κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Οπότε λοιπόν μπαίνοντας ο άλλος λέει ότι ήδη η επιχείρηση έχει λάβει τα μέτρα της. Και θα πάμε και στη συνέχεια να τα εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Κύριε Ντελέζο, πολλοί ρωτούν για τα χάρτινα υλικά που χρησιμοποιούν στα καταστήματά τους και στα γραφεία τους. Και το ερώτημα είναι πώς χειριζόμαστε τα χάρτινα υλικά. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν εξηγήσω αυτό, κύριε Κοσκοβόλη, να θυμηθούμε κάτι ακόμα το οποίο έχουμε πει και με τους κλάδους που έχουμε συζητήσει ξεχωριστά. Ο ιός, είπαμε ότι είναι ένας αναπνευστικός ιός, είναι μια μεταδοτική νόσος, είναι μια μολυσματική νόσος η οποία οφείλεται σε ιό. Εδώ όμως πρέπει να θυμηθούμε κάτι ακόμα. Ότι σε μια μεταδοτική νόσο δεν φτάνει μόνο ο ιός για να κολλήσεις, χρειάζεται και τον συγκεκριμένο αριθμό των ιών για να κολλήσεις. Αυτό δηλαδή που στην γλώσσα τη δικιά μας ονομάζουμε μολυσματική δόση. Για παράδειγμα, αν χρειάζεται 500 ιούς για να κολλήσεις, αν σε μια επιφάνεια υπάρχουν 200-300, δεν θα κολλήσεις την νόσο. Οπότε λοιπόν αυτό είναι ως πρόλογος για αυτό το οποίο θα πω για το χάρτινα υλικά. Μπαίνουν λοιπόν χάρτινα υλικά, χάρτινες επιφάνειες, χάρτινα αντικείμενα, χαρτόκουτες από κούρυρα, αλληλογραφία, λογαριασμοί, εξωτερικά έντυπα, διαφημιστικά έντυπα, αλληλογραφία, φάκελοι. Όλα ό,τι έρχεται απ' έξω και δεν έχει μείνει μέσα στην επιχείρηση
για εμάς θεωρούνται δυνητικά μολυσμένα. Γιατί? Γιατί έχει πλέον αποδεδειγμένα βρεθεί ότι ο ιός μπορεί να επιζήσει 24 ώρες πάνω στο χαρτί. Άρα εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε πού έχει ακουμπήσει και με τι έχει, ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει φέρει την οποιαδήποτε χάρτινη επιφάνεια μέσα στην επιχείρησή μας. Οπότε λοιπόν εμείς έχουμε δύο επιλογές. Πρώτον, είδω αυτά όλα τα συγκεντρώνουμε χωρίς να προσπαθώντας να μην έρθουμε εμείς σε επαφή. Άρα λοιπόν τι κάνουμε, έχουμε ένα κουτί, ένα περιέκτη μεγάλο κοντά στην είσοδό μας, είναι κάποιο άτομο υποδοχής από το προσωπικό μας, φέρνουν οτιδήποτε και του λέμε λοιπόν σας παρακαλώ αφήστε το είναι μέσα στη χαρτόκουτα και να μην έρθουμε εμείς σε επαφή σαν προσωπικό, ιδιαίτερα αν δεν φοράμε τα γάντια μας. Αυτή λοιπόν είναι μία λύση, οπότε λοιπόν τα αφήνουμε εκεί και εφόσον έχουμε δυνατότητα να τα αφήσουμε και να τα χειριστούμε το επόμενο 24 ώρο, μετά από 24 ώρες, μπορεί ο ιός να μην έχει εξαφανιστεί εντελώς, αλλά θα έχει πέσει τόσο χαμηλά το υγειικό φορτίο, το οποίο ακόμα και στην περίπτωση που πάμε να το πιάσουμε με χέρια γυμνά, χωρίς γάντια, δεν θα υπάρχει ο κίνδυνος μόλυνσης. Άρα λοιπόν, ο ένας χειρισμός είναι αυτός. Δεύτερον, δεν έχω τη δυνατότητα να περιμένω 24 ώρες. Πρέπει να τα χειριστώ και να τα ανοίξω εκείνη τη στιγμή. Αναγκαστικά τα θεωρώ ότι είναι σαν μολυσμένα, αυτό που λέμε δυνητικά μολυσμένα. Επομένως, θα φορέσω τα γάντια μου, θα τα χειριστώ με όσο μπορούμε κομψές κινήσεις πάνω από τον περιέκτη, δεν σκορπίζω υλικά από εδώ και εκεί αριστερά-δεξιά, βλέπω ότι είναι να δω, ό,τι να δεν χρειάζεται εξωτερικά τα πετάω και τα υπόλοιπα πάω, τα αφήνω σε ένα σιρτάρι οπουδήποτε και τα χειρίζομαι όσο πιο αργά μπορώ. Αυτές είναι λοιπόν οι δύο λύσεις. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή το υλικό χαρτί, γιατί εκεί πάνω δυστυχώς επιζεί ο ιός. Να πάμε στο επόμενο. Ο κ. Παπαγεννακόπουλος ρώτησε, έκανε μια ερώτηση, ξεκαθαρίστε ποια είναι υποχρεωτικά. Αν θέλετε, επαναλάβετε την, γιατί αφορούσε κάποιο θέμα, αλλά τώρα δεν μπορώ να διακρίνω ποιο ήταν για να το θέσουμε μετά στον κ. Ντελέζο. Λοιπόν, ποιες είναι οι κατηγορίες εργαζομένων που πρέπει να αποφύγουν την προσέλευσή τους στην επιχείρηση. Μάλιστα. Και για ποιο... Λοιπόν, και για ποιο λόγο. Ναι, λοιπόν, εδώ όλα συνδέονται με την πιθανότητα εμφάνισης του ιού ή την πιθανότητα επικράτησης του ιού μέσα στον οργανισμό. Επομένως, λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε τις περιπτώσεις οι οποίες έχουν τα τρία βασικά συμπτώματα τα οποία νομίζω ότι όλη η κοινωνία τα έχει ακούσει και τα ξέρει πια. Πρώτον, πυρετός, ο οποίος να διευκρινίσω όμως ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο πυρετός άνω το 38 θα εμφανιστεί τη δεύτερη ημέρα και όχι την πρώτη και θα συνεχίζει από εκεί να υπάρχει. Λοιπόν, βήχας, έντονος βήχας, ξερός βήχας όμως, όχι βραχνός, φλεγματικός, οξυρός βήχας, ο οποίος έρχεται κατευθείαν όπως είναι μέσα από τον πνεύμονα. Και τρίτον, η δύσπνοια. Δύσκολη δύσπνοια, δηλαδή δυσκολία στην αναπνοή, όπως λέμε. Αυτά λοιπόν τα τρία βασικά συμπτώματα. Τώρα, το πρώτο λοιπόν, άρα αν δούμε κάποιον εργαζόμενό μας, ο οποίος υποφέρει από αυτά, αμέσως πρέπει να αποχωρήσει, να πάει στο σπίτι του, να παραμείνει μία ημέρα, να δει αν τα συμπτώματα θα συνεχιστούν ή θα ενταθούν, θα γίνουν χειρότερα τη δεύτερη μέρα. Τη δεύτερη μέρα έρθει σε επικοινωνία με το θεράποντα ιατρό του και μετά από και πέρα ο θεράποντας ιατρός θα του πει τις διαδικασίες και τις οδηγίες που έχει λάβει σαν γιατρός για την επικοινωνία του με τον νεοδή κτλ. Η πρώτη περίπτωση είναι αυτή, στην περίπτωση που είμαστε όσο πιο κοντά θεωρούμε στο κρούσμα. Δεύτερη περίπτωση τώρα. Έχουμε αυτά τα οποία λέμε συμπτώματα που μοιάζουν με τα συμπτώματα του κορονοϊού. Δηλαδή αυτά τα οποία ονομάζουμε οξία αναπνευστική λίμωξη, οξία λίμωξη αναπνευστικού. Χαρακτηριστικό, ρινική καταρροή. Μα αυτή την εποχή η νησί έχουμε ρινική καταρροή λόγω της αλλεργίας που υπάρχει έξω. Επομένως λοιπόν, αυτό θα είναι κριτήριο για να πάει κάποιος στο σπίτι του. Βλέπουμε λοιπόν και λέμε το εξής. Ρινική καταρροή, βήχας. Θα σας διαβάζω όπως ακριβώς τα λέει η ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Βήχας, πυρετός, πονόλαιμος, ρινική καταρροή, δύσπνοια. Αυτά λοιπόν είναι συμπτώματα τα οποία μπορεί ναι μεν να είναι πρόδρομα συμπτώματα του κορονοϊού, της COVID-19, μπορεί όμως και να μην είναι τίποτα, π.χ. αλλεργία. Επομένως, ανάλογα με την κλινική εικόνα του ανθρώπου, εκείνη τη στιγμή, αν εμφανίσει κάποιος κάτι από αυτά, είναι φρόνιμο να αποχωρήσει εκείνη την ημέρα, να έχει επικοινωνία με την επιχείρηση την επόμενη μέρα σε τι κατάσταση βρίσκεται. Αν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση και χειρότερη, εννοείται ότι δεν θα πάει. Αν είναι σε καλύτερη κατάσταση, πάει να πει ότι δεν μιλάμε για COVID, οπότε μπορεί να ελευθεροεπικοινωνήσει, όπως λέμε. Τρίτη περίπτωση. Αυτοί οι οποίοι ονομάζονται ευπαθείς ομάδες. Σε ευπαθείς ομάδες έχουμε συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να απομονωθούν στο σπίτι τους, αλλά έχουν και τον κίνδυνο περισσότερο να, στην περίπτωση στην οποία έχουν σε επαφή με τον ιό, να νοσήσουν και να χρειαστεί να μεταφερθούν σε μεθ.
Μιλάμε για τις ηλικιακές ομάδες άνω των 65. Άρα λοιπόν, οι εργαζόμενοι που είναι άνω των 65 θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα. Σε αυτή την περίπτωση, παράδειγμα, τι σημαίνει προσέχω ιδιαίτερα? Ενώ έχουμε σύσταση για τη χρήση μάσκας, άνθρωπος εργαζόμενος που είναι άνω των 65 πρέπει υποχρεωτικά να φοράει τη μάσκα συνέχεια μέσα στην επιχείρηση. Εκεί λοιπόν δεν έχουμε περιθώριο να κινηθούμε διαφορετικά. Το ένα είναι αυτό. Ευπαθείς ομάδες εκτός από τα 65 σημαίνει άλλοι, οι οποίοι ο γιατρός σου έχει χαρακτηρίσει ως ευπαθή ομάδα. Υπερτασικούς, καρδιοπαθείς, διαβητικούς. Οπότε λοιπόν, σύμφωνα με το θεράποντά τους, αν θεωρούν ότι είναι ευπαθείς, το έχουν ανακοινώσει στην επιχείρηση και από εκεί και πέρα θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να καλυφθούν όσο μπορούν καλύτερα. Να μην βρίσκονται δηλαδή αυτό που λέμε στην πρώτη γραμμή, σε επαφή με το κοινό ενδεχομένως, να βρίσκονται σε ένα δεύτερο χώρο και όχι τόσο πολύ σε δεύτερη επαφή ή να φορούν τους αναπνευστικούς φραγμούς ακόμα περισσότερο. Και έχουμε και μία τέταρτη περίπτωση, αυτοί οι οποίοι δεν βρίσκονται σε ευπαθείς ομάδες, αλλά έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα το οποίο σχετίζεται με δύσκολη κατάσταση σε περίπτωση προσβολής από τον ιό. Παράδειγμα, κάποιος έχει κάποια αναπνευστική ανεπάρκεια, έχει κάποια δύσπνοια, έχει κάποιο άσθμα, έχει κάποια δυσλειτουργία στο πνεύμονά του. Εκεί, σε περίπτωση που έρθει σε επαφή με τον ιό, θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο. Άρα και αυτός θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα συνεχίσει να έρχεται. Εννοείται ότι σε αυτές τις όλες τις περιπτώσεις είναι οι πρώτοι άνθρωποι που θα εξετάσουμε την τηλεεργασία. Έτσι, οι πρώτες επιλογές για τηλεεργασία. Όσο μπορούμε να είναι μακριά από την επιχείρηση, θα το κάνουμε. Και από εκεί και πέρα θα δούμε ανάλογα πώς εξελίσσεται πιθανή κλινική κατάσταση, άσχημη κατάσταση, τη δεύτερη μέρα. Έχουμε μία ερώτηση, κύριε Ντελέζο, η οποία σχετίζεται με το θέμα μας. Τι γίνεται στην αντίθετη περίπτωση, όπου ένας επαγγελματίας θα επισκεφθεί τον πελάτη που ο πελάτης είναι σε ευπαθή ομάδα, ας πούμε ότι είναι ηλικιωμένο, για οποιαδήποτε εργασία? Ποια μέτρα πρέπει να τηρούνται? Ας πούμε, μια περίπτωση, ένας ηλεκτρολόγος ότι πηγαίνει σε ένα πελάτη ή ότι ένας κάνει κατοίκον μάθημα. Για πείτε μας. Μάλιστα. Λοιπόν, οποιαδήποτε επαφή δεν είναι μέσα στους εργαζόμενους τους καθημερινούς που τους ακολουθούμε, για μας θεωρείται άγνωστη επαφή. Είναι πιθανή μολυσματική επαφή. Άρα λοιπόν, εξωτερική εργασία που θα πω, επίσκεψη σε ένα σπίτι, επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι κάποιος ασθενής ή στην πρώιμη φάση ή στη φάση της εκδήλωσης, εμείς λοιπόν εκεί θα πάμε οπωσδήποτε με τους αναπνευστικούς μας φραγμούς. Οπωσδήποτε μάσκα και ανάλογα με την εργασία η οποία θα κάνουμε, θα είναι να κάνουμε γάντια ή όχι. Για παράδειγμα, τι εννοώ? Αν πάει κάποιος, όπως είπατε, να κάνει ένα μάθημα σε ένα φροντιστήριο και εκεί θα μοιράζεται με ένα παιδί κάποια κοινά αντικείμενα που δεν πρέπει να τα μοιράζεται, π.χ. το στυλό του κτλ., θα φοράει και τα γάντια του. Αν έχει οριοθετημένα τα δικά του αντικείμενα που πρέπει να τα έχει, δεν φοράει. Δεν χρειάζεται. Αλλά η μάσκα, από τη στιγμή που μπαίνει σε έναν χώρο διαφορετικό από αυτόν τον οποίο κινείται καθημερινά και γνωρίζει τους ανθρώπους που είναι εκεί μέσα, τότε λοιπόν εκεί θα χρησιμοποιήσει οπωσδήποτε τους αναπνευστικούς φραγμούς, τη μάσκα. Φαντάζομαι, κύριε Φλωρά, ότι μου δίνετε πάσα να μιλήσω για όλα αυτά τα οποία βλέπω. Ναι, έχω πρέπει, κύριε Τελέζο, να πούμε λίγο ορισμένα πράγματα για όλα αυτά που συζητάμε καθημερινά όλοι μας στην καθημερινή μας ζωή, είτε είμαστε στο σπίτι, είτε είμαστε στο γραφείο μας, είτε σε οποιοδήποτε άλλη επιχείρηση. Τι συμβαίνει τελικά με τη μάσκα? Πρέπει να φοράμε μάσκα, είπατε προηγούμενα. Πρέπει να φοράμε γάντια και πότε? Πρέπει να γίνεται θερμομέτρηση? Ποιοι είναι αυτοί οι βασικοί κανόνες υγιεινής που πρέπει να τηρούμε όλοι μας προκειμένου να μπορούμε να προστατευτούμε και να προστατεύσουμε και τον συνάνθρωπό μας? Πολύ ωραία. Να προσθέσω κάτι σε αυτά τα ερωτήματα. Ερώτημα δηλαδή, ποια είναι τα υποχρεωτικά μέτρα? Δηλαδή, μιλάμε για τη μάσκα. Πότε είμαστε υποχρεωμένοι με την έννοια του νόμου και πότε είμαστε υποχρεωμένοι φυσικά με την έννοια της υγιεινής και της ασφάλειας? Που μπορεί να μην το λέει ο νόμος, αλλά το λέτε εσείς που έχετε είστε ο ειδικός. Και άλλο ένα, αν υπάρχει οδηγία για χρονικό περιορισμό στην αλλαγή της μάσκας σε 8ωρο εργασίας. Μάλιστα. Λοιπόν. Θα ξεκινήσω από το ενδιάμεσο, από αυτό το οποίο θεωρούμε εμείς υποχρεωτικό. Στην περίπτωση την οποία εμείς, επειδή ο στόχος ο δικός μας είναι να προστατέψουμε τον εργαζόμενο όσο μπορούμε περισσότερο, άρα λοιπόν για εμάς δεν μιλάμε για σύσταση, αλλά μιλάμε για υποχρέωση. Αλλά εμείς όμως δεν είμαστε κράτος, εμείς είμαστε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός, είμαι καθηγητής. Οπότε λοιπόν θα πάω πρώτα απ' όλα ξεκινώντας από αυτά τα οποία έχει δοθεί με τελευταία οδηγία του Υπουργείου και του ΕΟΔΗ ως μέτρα δημόσιας υγείας και σας αναφέρω συγκεκριμένα που σε ποιες περιπτώσεις είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας. Σε εξωτερικούς χώρους εστίασης, σε καταστήματα σούπερ μάρκετ, μέσα μαζικής μεταφοράς, ανελκυστήρες, νοσοκομεία, ιατρία, διαγνωστικά κέντρα, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής για το προσωπικό. Και όσο αφορά τώρα για το κοινό, μέσα μαζικής μεταφοράς, ανελκυστήρες, νοσοκομεία, ιατρία, διαγνωστικά κέντρα. Αυτό όσο αφορά λοιπόν τη μάσκα. Όλα τα υπόλοιπα είναι σύσταση. Προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται εδώ. Οι μάσκες,
Αυτές οι οποίες φορούν περισσότερο, οι φασμάτινες ή οι απλές οι χειρουργικές, είναι μάσκες οι οποίες χρησιμοποιούνταν κατά κύριο λόγο μέχρι τώρα από το νοσηλευτικό προσωπικό σε διάφορες τεχνικές μέσα στο νοσοκομείο. Εκεί λοιπόν υπήρχε σχετική επάρκεια και μόλις δημιουργόταν το οποιοδήποτε πρόβλημα, παραδείγματος χάρη, νότιζε που λέμε, δηλαδή από την αναπνοή μας άρχισε να ποτίζει περισσότερη υγρασία ή υπήρχε κάτι αιματηρό το οποίο τυναζόταν ή οτιδήποτε άλλο, είχαν τη δυνατότητα να το αλλάζουν αμέσως. Άρα δεν έχει κριθεί τόσο μεγάλος χρόνος λειτουργίας της μάσκας μέχρι τώρα. Εμείς όμως εδώ πρέπει να λειτουργούμε και ενδεχομένως και 8 ώρα. Άρα αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι το εξής, να δούμε πότε θα πρέπει να την αλλάξουμε. Αν έχουμε δυνατότητα να την αλλάξουμε, θα μπορούμε λοιπόν πάνω στο 2-3 ώρο καλό θα είναι να αλλάξει. Έχει όμως να κάνει πάρα πολύ σχέση και με την υγρασία η οποία υπάρχει, πόσο συνοστισμός υπάρχει στο χώρο. Οπότε λοιπόν δεν είναι κάτι στάνταρ με την έννοια ότι 2 ώρες, 3 ώρες, 5 ώρες, αλλά εξαρτάται πολύ από το τι γίνεται μέσα στο χώρο. Άρα λοιπόν, στην περίπτωση στην οποία έχουμε τη δυνατότητα να αλλάζουμε, θα τις αλλάζουμε πιο συχνά, στο 3 ώρο νομίζω είναι και ένα ασφαλή σημείο, όχι λιγότερο. Στην περίπτωση τώρα στην οποία όμως παρατηρήσουμε νότισμα όπως λέμε, εκεί δεν το συζητάμε, πρέπει αμέσως να αλλάξει, γιατί τότε χάνει αυτή τη δυνατότητα φιλτραρίσματός της. Να εξηγήσω κάτι ακόμα. Ο ιός έχουμε βρει ότι βρίσκεται περίπου σε μέγεθος 0,1 μικρομέτρ. Το μικρομέτρ, τα πούμε εδώ όσους μας παρακολουθούν, ότι είναι το 1 εκατομμυριωστό του μέτρου. Το σταγονίδιό μας που φεύγει από τη μύτη μας ή από το στόμα μας και το οποίο περιέχει μέσα τον ιό, βρίσκεται σε μέγεθος 0,3 μικρομέτρ, δηλαδή 3 φορές παραπάνω. Οι απλές μάσκες, ενδεχομένως αυτές δηλαδή που μιλάμε χειρουργικές και φασμάτινες, δεν έχουν ενδεχομένως την ικανότητα να φιλτράρουν τον ιό, αλλά έχουν την ικανότητα να φιλτράρουν τα σταγονίδια που έχουν τον ιό. Επομένως, εμείς τα φοράμε κυρίως για να αποφύγουμε τα σταγονίδια κάποιου άλλου σε κάποια στενή επαφή. Οπότε, γι' αυτό το λόγο θέλουμε να τις χρησιμοποιήσουμε και αυτό είναι κάτι το οποίο αποδίδει σε επίπεδο, όπως λέμε, κοινωνίας όταν διαχειριζόμαστε μια πανδημία. Άρα, λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με τις μάσκες. Πριν φύγω όμως από τη μάσκα, επιτρέψτε μου λίγο, δώστε μου ελάχιστο χρόνο για να πω 2 πράγματα σχετικά με την ασφαλή χρήση τους. Την ένδυση και την έκδυση. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ότι η μάσκα θα πρέπει να φοριέται με τα λουράκια της, όπως λέμε, με τα σκηνάκια της, να φοριέται και να πιάνει εννοείται και τη μύτη και το στόμα. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό που βλέπουμε πολλές φορές έξω να φοριέται μόνο στο στόμα και η μύτη να είναι έξω. Δεν έχει επίσης κανένα νόημα όταν κυκλοφορούμε στον δρόμο να φοράμε τη μάσκα μας, γιατί είναι ανοιχτός αέρας. Υπάρχει ελάχιστη πιθανότητα να κολλήσει κάποιος από τον δρόμο, αλλά να τη φοράμε μόνο όταν μπαίνουμε σε κλειστούς χώρους. Όταν πάμε λοιπόν και τη χρησιμοποιήσουμε και θέλουμε να τη βγάλουμε ή για κάποιο τρόπο να την ξεκουράσουμε, όπως λέμε, να ξαποστάσουμε λίγο αναπνευστικά, δεν θα πάμε ποτέ σε καμία περίπτωση να την πιάσουμε από εδώ μπροστά. Γιατί εδώ μπροστά φιλτράρει όλο το ενδεχόμενα σταγονίδια τα οποία έχει πάρει. Άρα λοιπόν η κίνηση θα πρέπει να γίνει από την άκρη και κάτω. Αν θέλουμε λοιπόν για λίγο να την αφήσουμε εδώ, ενώντας πάντα από το έξω μέρος, θα την αφήσουμε εδώ. Θέλουμε να την ξαναφορέσουμε πάλι από την άκρη και την βάζουμε εδώ. Όσο λιγότερο βέβαια, τόσο καλύτερα να το κάνουμε αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα είναι κακό να την ξαποστάσουμε λίγο εδώ πέρα. Θέλουμε να την βγάλουμε. Δεν θα την πιάσουμε μπροστά, να την τραβήξουμε, αλλά η κίνηση θα είναι πάλι από τα σκηνάκια και θα την βγάλουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλές φορές δημιουργείται το ψευδές αίσθημα ασφάλειας. Φοράω μάσκα, άρα δεν με πιάνει τίποτα. Άρα πάω κοντά στον άλλον, μιλάω έντονα, μιλάει και ο άλλος έντονα και αυτό μπορεί να είναι μια αιτία να κολλήσω. Πάω στα γάντια γρήγορα. Τα γάντια πάλι έχουν να κάνουν προστασία όταν εγώ θα πιάσω κάποια κοινά αντικείμενα τα οποία δεν μπορώ να απολυμάνω ή δεν μπορώ να απολυμάνω συχνά. Κάνουμε κουβέντα για τα ρούχα, κάνουμε κουβέντα για τους πάγκους, για τα αντικείμενα, για τα στυλό κτλ. Αν μοιραζόμαστε αντικείμενα αναγκαστικά, θα φορέσουμε τα γάντια μας, αλλά μπορούμε κάλλιστα να μην φοράμε τα γάντια μας, γιατί μπαίνει και θέμα κινδύνου δερματικού, αθρηστικού, γιατί πλέον είμαστε ήδη 3 μήνες που έχουν υποστεί κακουχία τα χέρια μας από τα χημικά. Οπότε λοιπόν δεν έχουμε κανένα λόγο να φοράμε τα γάντια και να πάμε να είναι αυτό αιτία κυρίως από το υλικό που ονομάζεται λάτεξ, το οποίο υπάρχει στα γάντια, να κάνουμε χειρότερη την κατάσταση. Να προχωρήσω πολύ γρήγορα στο θερμόμετρο. Επομένως λοιπόν είναι σύσταση, όχι όμως υποχρέωση. Όσο λιγότερο τόσο καλύτερα. Γρήγορα για τη θερμομέτρηση να πω το εξής. Η θερμομέτρηση είναι κάτι το οποίο το είδαμε περιπτώσεις ως ένα μέσο με το οποίο έχουμε είσοδο και λιμάνια κτλ. Όμως η κατάσταση της οδός καταστήματος δεν ξέρω κατά πόσον είναι εφικτό να γίνει και τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Συνήθως ο πυρετός θα συμβεί σε έναν ασθενή τη δεύτερη μέρα. Θα είναι πάλι ένα αίσθημα
ασφαλούς, ψευδούς ασφάλειας. Δηλαδή, θα μετράμε ενδεχομένως τη θερμοκρασία κάπου που μπει σε ένα μαγαζί, θα έχει τον ιό, δεν θα την έχει εκδηλώσει ακόμα, δεν θα έχει πυρετό και θα του πούμε: α, εντάξει, είσαι καλά, μπες μέσα. Είναι λάθος. Άρα λοιπόν, δεν στεριζόμαστε θερμομέτρηση, δεν έχει νόημα σε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα να τη χρησιμοποιήσουμε. Πάμε στο επόμενο ερώτημα, κύριε Ντελέζο. Να δούμε λίγο τις οδηγίες για τον αερισμό και τον κλιματισμό των χώρων. Πολλά ερωτήματα έχουν γίνει και από διάφορους κλάδους. Ποιες είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε και πώς προστατευόμαστε? Ωραία. Τρία πράγματα. Πρώτον, φυσικός αέρας. Δεύτερον, εξαερισμός τεχνητός. Τρίτον, κλιματισμός τεχνητός. Όσο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το φυσικό εξαερισμό, θα το εκμεταλλευτούμε. Όποιες πόρτες μπορούν να ανοίξουν, να παραμένουν ανοιχτές, εννοείται με την ασφάλεια της επιχείρησης, έτσι. Να μην μπει κανένας μέσα, δηλαδή. Μπορούν να παραμείνουν και να παραμένουν ανοιχτές και να λειτουργούμε με ανοιχτές τις πόρτες, ιδιαίτερα αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε διαμπερότητα, δηλαδή αντικριστά παράθυρα. Αυτό θα το κάνουμε και πρέπει να το επιδιώξουμε. Ακόμα και αν είναι κάποια παλιά παράθυρα τα οποία τα έχουμε χρόνια να τα χρησιμοποιήσουμε, πρέπει τώρα να δούμε τη λειτουργικότητά τους. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Όσον αφορά τώρα τον εξαερισμό. Ο εξαερισμός, από ό,τι γνωρίζω, έχει σύστημα εισόδου και εξόδου. Εμείς λοιπόν θέλουμε η είσοδος και η έξοδος στους εξαερισμούς, ιδιαίτερα σε χώρους που δεν έχουν τόσο πολύ φυσικό αερισμό, να γίνεται δημιουργώντας μια κίνηση αέρα μακριά από τον εργαζόμενο, αν έχουμε θέση εργαζόμενο εκείνη τη στιγμή. Οπότε λοιπόν εμείς θέλουμε εκείνη τη στιγμή να περνάει ή από πάνω του ή από σε ένα σημείο μακριά πίσω του και να μην δημιουργείται ρεύμα αέρα είσοδος-έξοδος του αερισμού, του εξαερισμού, μακριά, να μην δημιουργείται ρεύμα αέρα κοντά στη μύτη του. Πηγαίνω στο δύσκολο και κρίσιμο σημείο του κλιματισμού. Εδώ λοιπόν έχουμε σαφέστατη αναλυτική οδηγία από το Υπουργείο Υγείας και όπου έχουμε περιληπτικά να δώσω 2-3 γραμμές. Πρώτον, σταματάει να λειτουργούν στην ανακύκλωση. Η ανακύκλωση, είτε μιλάμε για οικιακά, είτε μιλάμε για επαγγελματικά, για επαγγελματικές μονάδες κλιματισμού, είναι αυτό το οποίο ενδεχομένως θα ανακυκλώσει το μολυσμένο αέρα και θα τον ξαναδίνει μέσα και ενδεχομένως να αναπαράγει το ιός. Αυτό λοιπόν είναι που δεν το θέλουμε. Επομένως, από την περίπτωση στην οποία αναγκαστικά θα φτάσουμε στη χρήση κλιματισμού, πρέπει να λειτουργεί ως μία ροή. Δηλαδή να παίρνει εξωτερικό αέρα, να τον παγώνει και να τον βγάζει έξω. Όχι να γίνεται ανακύκλωση του ίδιου αέρα. Το ένα σημαίνει αυτό. Το δεύτερο τώρα. Θέλουμε εμείς η ροή του αέρα να περνάει όσο πιο πάνω από τη ζώνη του προσώπου μας, του κεφαλιού μας. Άρα λοιπόν πάμε και βάζουμε τις γρίλες όσο πιο ψηλά μπορούμε, έτσι ώστε να δημιουργείται ένα τεχνητό ρεύμα πάνω από το κεφάλι μας. Αυτό λοιπόν θα έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο να καθαρίζει ο χώρος μακριά από εμάς, αλλά να παίρνει και το ενδεχομένως τον ιό, ο οποίος πιθανόν από κάποιον ασθενή έχει διασπαρθεί μέσα στο χώρο και να το διώχνει μακριά. Πώς γίνεται αυτό, το εξηγώ αμέσως τώρα. Ο ζεστός αέρας είναι αυτός ο οποίος λέμε είναι και βρώμικος αέρας, άρα αυτός ο οποίος ενδεχομένως υπάρχει από την εκπνοή μας, άρα αυτός που πιθανόν έχει μέσα και τον ιό. Ο ζεστός αέρας λοιπόν πάντα πηγαίνει προς τα πάνω. Ο καθαρός αέρας, αυτός λοιπόν που έχει περισσότερο οξυγόνο, είναι αυτός ο οποίος είναι πάντα ο πιο βαρύς, γιατί το οξυγόνο είναι το βαρύτερο αέριο στη φύση, ενώ το διοξίδιο είναι ελαφρύ και πηγαίνει προς τα πάνω. Το διοξίδιο του άνθρακα εννοώ από την εκπνοή μας. Επομένως, τι γίνεται? Όταν λοιπόν κλιματίζεται ένας χώρος, ο καθαρός αέρας πηγαίνει κάτω, παγωμένος, και απαγώνει η αίθουσα από κάτω προς τα πάνω. Σπρώχνει τον βρώμικο προς τα πάνω, ο οποίος, όπως είπα, είναι ενδεχομένως και αυτός που έχει τον ιό μέσα. Αυτός ο βρώμικος πάει και συναντάει πάνω αυτό το ρεύμα που έχουμε δημιουργήσει, το οποίο αναλαμβάνει και παίρνει τον ιό μακριά από εμάς και το βγάζει έξω από το χώρο το κλειστό που είμαστε. Οπότε λοιπόν έτσι έχουμε δημιουργήσει ένα τεχνητό κύκλωμα υγιεινής εξυγίανσης του χώρου. Ιδανικά, σε αυτό, αν μπορούμε και έχουμε δυνατότητα απέναντι από το κλιματιστικό να έχουμε και αντικριστό παράθυρο ή πόρτα, θα είναι ιδανικό να το κρατάμε ακόμα και στις δύσκολες εποχές της ζέστης λίγο ανοιχτό, έτσι ώστε ό,τι σπρώχνει προς τα εκεί το air conditioning να βγαίνει και να εκτονώνεται εντελώς εκτός του χώρου. Άρα λοιπόν αυτό είναι το οποίο θέλουμε και έτσι μπορούμε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα όσο αφορά τον εξαερισμό. Ένα ακόμα το οποίο να πω, ότι θα είναι πολύ προτιμότερο, όπως λένε οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, να λειτουργεί με σχηματισμό 24-7, δηλαδή συνεχή λειτουργία χωρίς να σταματάει, γιατί έτσι δεν βάζουμε σε λειτουργία τον εναλλάκτη. Και ένα τελευταίο, όπου έχουμε πιδαπέδια κλιματιστικά, τα οποία αρχίζουν και ρίχνουν προς τα πάνω ή με γωνία τον αέρα, θα πρέπει να στρέψουμε τις γρίλες όσο πιο κάθετα μπορούμε, έτσι ώστε να πηγαίνει προς τα πάνω ο αέρας και μακριά από το πρόσωπό μας. Όχι με γωνία να βρίσκει το πρόσωπό μας. Ευχαριστώ.
Ας δούμε τώρα ποια λάθη γίνονται και τι πρέπει να κάνουμε για τον καθαρισμό, τον σωστό καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων και των επιφανειών με τις οποίες ερχόμαστε σε επαφή. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε το εξής. Ένα επιδημιολογικό στοιχείο, απλό όμως και εύκολο να το καταλάβουν όλοι. Ο ιός, μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο έχει να κάνει, για παράδειγμα, 2-3 μέρες μέχρι και 72 ώρες, όταν πάμε λοιπόν να είναι σε ένα χώρο που μπορεί να υπάρχει, μετά από ένα τέτοιο χρονικό διάστημα, ο αριθμός των ιών που βρίσκεται μέσα στον χώρο είναι ελάχιστος. Τι θέλω να πω. Αν έχουμε επιλογή εμείς να φωνάξουμε συνεργείο καθαριότητας Παρασκευή μεσημέρι ή Δευτέρα πρωί πριν ξεκινήσουμε, είναι πολύ καλύτερο να το κάνουμε Δευτέρα πρωί, γιατί τότε ο αριθμός των ιών στον χώρο θα έχει πέσει σίγουρα πάνω σε επιφάνειες, θα είναι πολύ μικρότερος, επομένως το έργο της καθαριότητας θα είναι πολύ πιο εύκολο και αποτελεσματικό. Άρα εμείς καθαρίζουμε και απολυμμένουμε, ανάλογα φυσικά με τη μέθοδο, μιλάμε για τον καθαρισμό πρώτα απ' όλα με το συνεργείο, όσο πιο κοντά στην έναρξη της επιχείρησης, του επαγγέλματος, της δουλειάς. Αυτό λοιπόν σχετικά με αυτό το στοιχείο επιδημιολογίας της νόσου. Όσο αφορά τώρα τις μεθοδολογίες, αυτό έχουμε τρία πράγματα να δούμε. Πρώτον, έχουμε να κάνουμε τον καθαρισμό, ο οποίος γίνεται, υπονοούμε ότι είναι η απομάκρυνση της βρωμιάς, και η απολύμανση που σημαίνει σκότωμα του μικροβίου, του ιού. Έχουμε τρεις τρόπους. Το καθημερινό γνωστό μας φουγκάρισμα, δύο, ο ψεκασμός με χρήση απολυματικού πάνω σε επιφάνειες, και τρία, αυτό το οποίο ονομάζουμε εκνεύωση, δηλαδή τη χρήση αέριου απολυματικού ή αεροζόλ, όπως το λέμε. Θα πρέπει εδώ λοιπόν να πούμε το εξής, ότι σε αυτή τη φάση την οποία είμαστε τώρα, που έχουμε ήδη καταπονηθεί από τη χρήση χημικών, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε αυτό το οποίο ονομάζουμε εκνέφωση, από τη στιγμή την οποία μπορούμε για κάποιες ώρες, το ιδανικό θα είναι τρεις ώρες, τα έχουμε απομακρύνει τους ανθρώπους από το χώρο στον οποίο είναι. Επομένως, ο ιός, όπου και να βρίσκεται, θα έχει πέσει πάνω σε επιφάνειες, άρα δεν έχουμε κανένα λόγο να κάνουμε αέρια απολύμανση. Άρα λοιπόν, και το λέω γιατί. Γιατί η αέρια απολύμανση έχει δημιουργεί θέματα τοξικότητα στο περιβάλλον. Δεν είναι αθώες οι ουσίες αυτές που χρησιμοποιούνται. Είναι χημικά, έχουν ως βάση το χλώριο. Άρα λοιπόν, καλό να τα αποφύγουμε. Αν πρέπει σώνει και καλά να γίνει αυτό, να γίνει αέρια απολύμανση, δεν πρέπει ποτέ να μπει αμέσως ο εργαζόμενος ή εργαζόμενη μέσα, αλλά να αφήσουμε τουλάχιστον μία ώρα να ανανεωθεί ο αέρας του χώρου και μετά να μπουν μέσα. Στην περίπτωση στην οποία κάνουμε υγρή απολύμανση με ψεκαστικά μηχανήματα, θα προσέξουμε πάλι το θέμα των ατμών και εκεί πάλι θα πρέπει να αφήσουμε κάποιο χρόνο για να μην μπουν μέσα. Οπότε λοιπόν, αλλά αυτά είναι από τη στιγμή την οποία δεν έχουμε δυνατότητα και έχουμε μεγάλο υγιεινό φορτίο, δηλαδή στην περίπτωση που είχαμε κάποιον πιθανόν ασθενή μέσα στο χώρο. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για την καθημερινή απολύμανση, είναι υπέρ αρκετό να γίνεται αυτό το οποίο γίνεται το συνεργείο, το σφουγγάρισμα με τη χλωρίνη και τίποτα παραπάνω. Ο έλεγχος στο επίπεδο του δαπέδου γίνεται αυτό. Επίσης, θεωρώ ότι σήμερα και ιδιαίτερα με την κατάσταση την οποία ζούμε τώρα, αυτόν τον καιρό, αν πέσει κάτι κάτω και κάποιος πάει και ακουμπήσει ένα αντικείμενο από το πάτωμα, δεν νομίζω ότι θα πάει να βάλει στο πρόσωπό του τα χέρια του, αλλά θα πάει να τα πλύνει. Άρα λοιπόν είναι κοινό γνωστό δεδομένο ότι ισχύει αυτό και ξέρουν όλοι να προστατευτούν από το δάπεδο. Αυτό το οποίο ενδεχομένως δεν έχουμε αποκτήσει αυτή την υγιεινή συμπεριφορά είναι αυτό το οποίο έχει να κάνει με τα αντικείμενα τα οποία βρίσκονται σε επαφή με τα χέρια μας. Μιλάω για το γραφείο μας, μιλάω για τον μπάγκο, τα δομικά αντικείμενα, την τσάντα μας, το κινητό μας κτλ. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να δούμε το σημείο στο οποίο να εστιαστεί, να εντοπιστεί η απολύμανση πολλές φορές την ημέρα. Μπαίνει ένας άνθρωπος μέσα, τι πιάνει, το πόμολο, τι ακουμπάει μετά το γραφείο του, τι ακουμπάει τα χερούλια της καρέκλας. Άρα λοιπόν, ανάλογα με την εργασία, γιατί δεν θέλω να εξειδικεύσω, να το σκεφτεί δηλαδή ο καθένας στο χώρο του, τι είναι τα σημεία στα οποία ένας επισκέπτης θα ακουμπήσει. Αυτά είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να πούμε στην καθαρίστρια, κάποιες φορές την ημέρα, να πηγαίνει και να απολυμμένει τα συγκεκριμένα σημεία και να μην διαλύουμε το προσωπικό με συνεχείς φουγκαρίσματα, με χλωρίνες κτλ. Το θέλουμε, είναι προτιμότερο να κάνει τις επαφές των χεριών περισσότερες φορές με κάποιο αλκοολούχο αντισηπτικό, παρά να πηγαίνει και να σφουγγαρίζει κάθε λίγο και λιγάκι. Άρα λοιπόν θέλει τρόπο, όπως λέμε, και όχι κόπο για απολύμανση, για να είναι αποδοτική. Εδώ επίσης να πω τώρα, όσο αφορά τα θέματα του αλκοολούχου απολυμαντικού, θα πρέπει εδώ πέρα να δούμε ότι θα πρέπει να χρειαζόμαστε αλκοόλ σε ποσοστό τουλάχιστον 60%. 67 λέει η οδηγία η οποία έχουμε το CDC, εν πάση περιπτώσει γύρω στο 60-65%. Είναι εντελώς διαφορετικό να πω στους κύριους μας και τις κυρίες μας που παρακολουθούν ότι αν είναι εντελώς διαφορετικό το 60% από το 60 βαθμούς. Το 60% σημαίνει ότι είναι μέσα αλκοόλ σε τόσο ποσοστό. Το 60 ή 70 βαθμούς αλκοόλ μπορεί ναι, να έχει αλκοόλ, αλλά η περιεκτικότητά της σε αυτό το μπουκαλάκι που βλέπουμε να είναι 1% ή 1/1000. Και αυτό να είναι το υπόλοιπο να είναι άρωμα ή νερό. Επομένως, αυτό δεν έχει καμία απολυματική δράση. Γι' αυτό και
ισχυρισμοί στην ετικέτα του τύπου ήπια αντισηπτική δράση, καθαριστικό, λοσιόν κτλ. Επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω για την αποδοτικότητά τους και αυτό το οποίο θέλουμε είναι να υπάρχει πάνω καθαρή πρόταση, απολυματικό μικροβιοκτόνο και μάλιστα ισχυρισμός ή οκτώνος στην περίπτωσή μας για να είμαστε σίγουροι τι κάνουμε. Και θέλουμε βέβαια και το ποσοστό της αλκοόλης που αναφέραμε. Είναι πάρα πολλά βέβαια. Να πω επίσης όσο αφορά το διάλειμμα της χλωρίνης, το θέλουμε 10%, ένα μέρος οικιακής χλωρίνης σε 10 μέρη νερού, σαν γενική γραμμή. Δεν θέλω να το επεκτείνω περισσότερο. Πιστεύω, αν θέλει κάποιος με απορίες, να το λύσουμε πιο σύντομα. Κύριε Τελέζο, υπάρχει μια ερώτηση σχετική. Αντί για γάντια, μπορεί να χρησιμοποιείται αντισηπτικό ζέλ? Αντισηπτικό, ναι, γενικά. Αντί για γάντια, βέβαια. Αρκεί να μην φέρνουμε τα χέρια στο πρόσωπό μας. Τώρα, όσο αφορά το τζέλ, το λεγόμενο πίκτωμα, όπως λέμε, έχουμε το εξής πρόβλημα. Ότι το τζέλ δεν απλώνεται ομοιόμορφα στο χέρι. Δηλαδή, μπορεί να μείνουν κάποιες επιφάνειες, να μην φτάσει μέχρι εκεί. Οπότε, λοιπόν, έχω μια μικρή αμφιβολία. Καλύτερο είναι σε υγρή μορφή ή σε μορφή γαλακτώματος. Το γαλάκτωμα περιποιείται και τα χέρια δεν σκάν τα χέρια, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι τα χέρια όταν είναι σκασμένα, ρεθισμένα ή τραυματισμένα δεν μπορούν να απολυμανθούν. Οπότε λοιπόν σε υγρή μορφή ή σε μορφή γαλακτώματος. Αν φυσικά δεν έχουμε κάτι άλλο και έχουμε αλκοολούχο τζελ, ναι, θα το χρησιμοποιήσουμε. Ας δούμε τώρα λίγο τις οδηγίες για τη χρήση ατμού και προκειμένου να κάνουμε απολύμανση στους χώρους. Αυτό το είπα και πριν. Η χρήση του ατμού. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής. Ο ατμός, έχουμε δύο εφαρμογές οι οποίες δημιουργούνται αυτόν τον καιρό και εν ώψη του ανοίγματος των καταστημάτων της Λιανικής, μήπως το συνδέσουμε και με την, αν υπάρχει ερώτηση και με τα υφάσματα και τα ρούχα, να είναι ευκαιρία να τα συζητήσουμε εδώ. Ο ατμός είναι μια φυσική λύση απολύμανσης. Ο ιός σύμφωνα τις οδηγίες πάνω από τους 70 βαθμούς σκοτώνεται. Γι' αυτό και οι οδηγίες που έχουμε από το CDC από την Αμερική μιλάει για απολύμανση των ρούχων πάνω από 70 βαθμούς. Άρα λοιπόν θεωρούμε και πράγματι η λιποειδής ιή, να εξηγήσω στους φίλους και στις φίλες μας ότι η ιή είναι αυτό το οποίο κατά καιρούς ακούμε με φάκελο ή χωρίς φάκελο που λέει, ντυμένος ή όχι ντυμένος. Όπως επίσης οι ιοί έχουν δύο δυνατότητες η μεγάλη πλειοψηφία τους, να έχουν απ' έξω αυτό που λέμε ή λίπος ή νερό, η λιπόφιλη ή υδρόφιλη. Το καλό είναι ότι οι λιπόφιλοι, όπως είναι και ο κορονοϊός, είναι πιο ευαίσθητοι, δηλαδή μπορούν να σκοτωθούν πιο εύκολα. Γι' αυτό λοιπόν η θερμοκρασία πάνω από 70 θεωρούμε ότι είναι καλυμμένο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να έχουμε αποτέλεσμα. Το ζήτημα όμως είναι το εξής, ότι αν πάμε με τη μορφή ξηρού ατμού, όπως το θεωρούμε, μέσα από κάποιο μηχάνημα, είτε στη μορφή, μορφή αυτών των μηχανημάτων που χρησιμοποιούν για τα ρούχα, τους ατμοκαθαριστές, είτε με κάποιες άλλες συσκευές, αυτό το ξηρό υπέρθερμο ατμό, τον οποίο χρησιμοποιούν σε υφάσματα αυτοκινήτων, σε επαγγελματίες, μέσα σε σαλόνια, ταξί κτλ. Εκεί λοιπόν αυτά όλα είναι αποδεκτά, γιατί λειτουργούν πάνω από 70, από ό,τι γνωρίζω οι ατμοκαθαριστές είναι σε μια εκδυόμενη θερμοκρασία 90 βαθμών Κελσίου και ο ξηρός υπέρθερμος ατμός είναι σε μια εκδυόμενη θερμοκρασία νομίζω γύρω σε 180 βαθμούς. Βασική προϋπόθεση όμως για να λειτουργήσουν όλα αυτά θα πρέπει η επιφάνεια να είναι μακριά από λίπος, δηλαδή να είναι καθαρή, σχετικά καθαρή. Είτε από λίπος το οποίο μπορεί να υπάρχει από τα χέρια μας, από το δέρμα μας, είτε το λίπος απέναντι από τον ίδιο τον ιό. Αν ψεκάσουμε σε μια επιφάνεια με ατμό και υπάρχει ο ιός έτσι όπως είναι, μιλάω για καθαρό ατμό τώρα, έτσι, όχι ατμό, όχι αέριο απολυματικό, τότε το αποτέλεσμα θα είναι να συρρυκνωθεί το λίπος που υπάρχει γύρω-γύρω από τον ιό, με αποτέλεσμα, το πούμε έτσι, να κλειστεί στο καβούκι, να το πούμε απλά, και να μην μπορούμε να τον εξοντώσουμε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα πρέπει να έχουμε απομακρύνει ή να έχουμε κάνει καθαρισμό πρώτα με κάποιο απορρυπαντικό, να έχει ανοίξει, να έχει διαλυθεί λίγο το λίπος και του ιού αλλά και στο χώρο, για να μπορέσει να δράσει ο ατμός σαν μοναδική ουσία, δηλαδή σαν προϊόν του νερού. Αν μιλάμε τώρα για ατμοποίηση με βάση με χημικό, εκεί όπως είπα και πριν, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά το χώρο. Οι διαδικασίες ατμοποίησης, εκνέφωσης, δεν πρέπει να γίνονται ποτέ παρουσία ατόμων. Αυτό απαγορεύεται. Ό,τι και να μας δίνει οι κατασκευαστές. Δεν πρέπει να είναι παρόντες άνθρωποι όταν γίνεται η χρήση αέριων απολυματικών. Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι αυτό θα είναι η λύση μας στην περίπτωση στην οποία έχουμε κρούσματα μέσα και είναι ανάγκη γρήγορα να ξαναμπεί κόσμος μέσα. Αν έχω το περιθώριο να αφήσω το χώρο μακριά από ανθρώπινη παρουσία 3 ώρες, δεν έχω κανένα λόγο να χρησιμοποιήσω αέρια απολυματικά για να κάνω απολύμανση. Ευχαριστώ. Κύριε Τελέζο, πώς χρησιμοποιούν τους λαμπύρες UVC?
Η UVC είναι μια ελπιδοφόρα πρακτική που έρχεται και ξανασυζητιέται στις μέρες μας σχετικά με την απολύμανση πεδίου. Δεν είναι τόσο καινούριο, το γνωρίζαμε. Μιλάμε καταρχήν να εξηγήσω για όσους δεν γνωρίζουν, μιλάμε για την περιόδια ακτινοβολία τύπου C, η UVGI, όπως λέμε, τύπου C, είναι εντελώς διαφορετικό από την UVA, UVB που λέμε την περιόδια ακτινοβολία του ήλιου, η οποία εκεί είναι καταστροφική, είναι βλαπτική για τον άνθρωπο. Η UVC δεν έχουμε ενδείξεις ότι δημιουργεί προβλήματα στον άνθρωπο, άρα λοιπόν μπορούμε και παρουσία ατόμων να λειτουργήσει. Δεν έχουμε ισχυρά στοιχεία που να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο. Όμως το μεγάλο πλεονέκτημά τους θα είναι ότι μπορούν να κάνουν απολύμανση σε πεδίο, άρα λοιπόν να μην χρειάζεται να απολυμπαίνουμε συνέχεια κάποιους χώρους με χημικά, αλλά να είναι ο λαμπτήρας και να το πω έτσι απλά, να χτενίζει το χώρο, τον αέρα του χώρου και να σκοτώνει τον ιό. Φαίνεται ότι στο μέλλον θα παίξει το ρόλο του και στην πανδημία αυτή την οποία είναι. Τελειοποιούνται, από ό,τι γνωρίζω, τελειοποιούνται συνεχώς οι συσκευές αυτές και σε διάφορες εφαρμογές, μικρές, μεγάλες, λάμπες κτλ. Να είναι λάμπα η οποία να περνάει μπροστά από τις γρίλες του air condition, να είναι λάμπα η οποία τοποθετείται στο θάλαμο ενός ταξί, για παράδειγμα, να μην χρησιμοποιείται συνέχεια. Έχουμε ακόμα, δεν έχει διευκρινιστεί απόλυτα, αν θα πρέπει να, και πόση ώρα θα πρέπει να υπάρχει ανθρώπινη παρουσία μπροστά στη μια λάμπα C. Φαντάζομαι ότι σύντομα θα έχουμε και επίσημες οδηγίες για αυτό. Αντίστοιχα, εκεί το σεβαστούμε. Αν δεν επιτραπεί τελικά ανθρώπινη παρουσία όταν λειτουργούν, μπορούμε κάλλιστα να τις βάλουμε να λειτουργούν σε ένα χώρο όταν δεν υπάρχει ανθρώπινη παρουσία και να τις σβήνουμε όταν μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα, άρα δεν θα υπάρχει επικινδυνότητα. Ένα ζήτημα όμως το οποίο έχει προέλθει και το οποίο μας έχουν πληροφορήσει οι ειδικότες των μηχανικών είναι ότι έχουν βρει ότι η UVC μπορεί να προκαλέσει πολυμερισμό, δηλαδή μια μορφή καταστροφής πάνω στο πλαστικό. Αν λοιπόν βάλουμε μια λάμπα UVC σε ένα γραφείο, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν ενδεχομένως κάποια πλαστικά αντικείμενα. Δεν πρέπει να τα έχουμε καλύψει. Π.χ. ένα πληκτρολόγιο, π.χ. μια οθόνη, γιατί μπορεί να τα καταστρέψει. Σε ένα διάδρομο όμως, τον οποίο δεν υπάρχουν πλαστικά αντικείμενα, θα μπορεί να κάνει δουλειά. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με την τουαλέτα. Πώς χειριζόμαστε όλοι μας την παρουσία στην τουαλέτα, τι μέτρα προφύλαξης παίρνουμε, κύριε Τελέζο. Λοιπόν, η τουαλέτα είναι ένα βασικό χώρο υγιεινής. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ότι είναι ένα βασικό. Και συνδέσετε το και με τα άπλυτα στα πλυντήρια που ρωτούν, αν μπορείτε να το συνδέσετε, πώς χειριζόμαστε και τα άπλυτα στα πλυντήρια. Τα ρούχα, τα άπλυτα. Τα ρούχα. Ναι. Βεβαίως, ναι. Λοιπόν. Είναι να σου πούμε πρώτα λοιπόν για τα ρούχα. Ό,τι αφορά τα ρούχα, θα το δούμε και μετά θα μιλήσουμε αναλυτικά. Τα ρούχα μας λοιπόν, ό,τι μπορεί να μπει στο πλυντήριο, θα πρέπει να μπαίνει στο πλυντήριο όσο πιο συχνά γίνεται, να τα βάζουμε σε θερμοκρασίες πάνω από 70 βαθμούς Κελσίου. Τότε θεωρούμε ότι είναι ασφαλέστατο, έχει γίνει απολύμανση, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν, αυτό όσο αφορά τα ρούχα τα οποία μπορούν να πληθούν. Τα ζητήματα της τουαλέτας έχουν να κάνουν λοιπόν τι, έχουν να κάνουν σε μια κοινόπιση τουαλέτα. Όχι, είναι ένας χώρος ο οποίος έχει αυξημένη υγρασία. Γνωρίζουμε ότι η υγρασία είναι ένας βασικός σύμμαχος των ιών και των μικροβίων. Και εδώ λοιπόν έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν και βγαίνουν. Άρα λοιπόν, εδώ τίθεται το ζήτημα. Αν μπει ένας ηλικιωμένος, μπορεί να κινδυνεύσει από μια κακή ανεύθυνη συμπεριφορά κάποιου που χρησιμοποίησε με λάθος τρόπο την τουαλέτα πριν από αυτόν. Οπότε λοιπόν, μια πρόταση η οποία κάνουμε είναι ιδιαίτερα στα καταστήματα εστίασης, τα πούμε, οι οποίοι η τουαλέτα χρησιμοποιείται, όχι τόσο πολύ όσο σε ένα κατάστημα ρούχων, παράδειγμα, στα καταστήματα εστίασης, αν και γενικά θα το δούμε από εδώ και πέρα πώς θα λειτουργήσει, μπορούμε για αυτό το διάστημα τις τουαλέτες ανδρών γυναικών να τις μετατρέψουμε σε ηλικιακές τουαλέτες. Δηλαδή, να τις βάλουμε άνω των 65 και κάτω των 65, για να προστατεύσουμε την πιο επικίνδυνη ηλικιακή ομάδα απέναντι στον ιό, το οποίο είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι άνω των 65. Άρα λοιπόν, τέτοιες ιδέες έχουν πέσει πάνω στο τραπέζι και είναι ενδεχομένως ότι μπορούν να βοηθήσουν για να προστατεύσουν τους ηλικιωμένους. Ή τα άτομα με ευπαθή, ή τις ευπαθείς ομάδες των ατόμων. Έτσι, μπορεί να είναι και αυτό. Λοιπόν, ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό. Όσο διαχωρισμός, όσο πιο αραιά, τόσο καλύτερα. Το δεύτερο τώρα το οποίο έχουμε να δούμε είναι το τι υποχρεούνται οι επιχειρήσεις και βάσει των οδηγιών, αλλά και βάσει των υποχρεώσεων που έχουν απέναντι στους εργαζόμενούς τους, να περιέχουν σαν εξοπλισμό της τουαλέτας. Εδώ μιλάμε τώρα λοιπόν στάνταρ για το υγρό σαπούνι, δεν μιλάμε για ζεστό, δεν μιλάμε για πλάκα σαπούνι πια στην εποχή μας. Υγρό σαπούνι σε μορφή γαλακτώματος, όπως είπα, είναι ακόμα καλύτερο γιατί προστατεύει τα σκασίματα των χεριών από τα αντισηπτικά. Μιλάμε για χαρτί μιας χρήσεως. Αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ τώρα δημιουργεί κάποια ζητήματα, οι στεγνοτήρες χεριών, με την έννοια πια
Εγώ μπορεί να είμαι προσεκτικός. Ο προηγούμενος από μένα όμως μπορεί να μην είναι προσεκτικός. Και τη στιγμή την οποία έβαλε τα χέρια του σε αυτές τις συσκευές, όχι τόσο πολύ σε αυτή που βλέπουμε εδώ που μπαίνει το χέρι μέσα, όσο στην άλλη η οποία πετάει αέρα ανοιχτό στο χώρο. Εκεί λοιπόν αυτός μπορεί να τεινάζει τα χέρια του ή να μην τα έχει βάλει καλά, και αποτέλεσμα είναι, αν δεν τα έχει πλύνει καλά τα χέρια του πριν, ο ιός να πετάγεται σε επιφάνειες γύρω-γύρω. Άρα λοιπόν εγώ μπορεί να κινδυνεύσω από την ευθυνότητα του προηγούμενου από εμένα που χρησιμοποίησε την τουαλέτα. Γι' αυτό λοιπόν, για να μην έχουμε κανένα κίνδυνο από αυτά, καλύτερο είναι να χρησιμοποιήσουμε χαρτί μιας χρήσεως, να σκουπίσει τα χέρια του και να το πετάμε μέσα στο σπεντενικέ. Οπότε λοιπόν, πλευρά εξοπλισμού χρειάζεται αυτό. Εξαερισμός θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε ή φυσικός ή να δημιουργήσουμε τεχνητό για το λόγο της αναπνευστικής μόλυνσης του ιού. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε ένα ακόμα ζήτημα το οποίο έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες. Όπως έχουμε πληροφορηθεί, επειδή έχουμε μεγάλο αριθμό κρουσμάτων πλέον σε όλο τον κόσμο, πάνω από 2 εκατομμύρια, αρχίζει πλέον ο ιός και ανοιχνεύεται και στα λίμματα, στα περιττώματα κτλ. Δεν υπάρχει κίνδυνος κάποιος να μολυνθεί από εκεί. Πώς μπορεί όμως να μολυνθεί? Πηγαίνοντας να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα και αν βρεθεί πάνω από την τουαλέτα, χτυπώντας το καζανάκι, υπάρχει ενδεχόμενο τα αεροσταγονίδια να πεταχτούν πολύ ψηλά και μπορεί να γίνει αυτό και να πάνε να έρθουν σε επαφή με τα μάτια του, κυρίως η μύτη ή το στόμα, και από εκεί να πάρει τον ιό. Άρα λοιπόν δεν θα μιλάμε για δερματική μόλυνση, θα μιλάμε για αναπνευστική μόλυνση. Οπότε λοιπόν, καλό είναι να συνηθίσουμε όλοι όταν χρησιμοποιούμε την τουαλέτα το καπάκι να είναι κλειστό. Σε γενικές γραμμές, αυτά έχουμε να πούμε για την τουαλέτα. Έχει να κάνει φυσικά και με την απολύμανση, η οποία είπαμε πριν. Είναι ένας χώρος που θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Θεωρώ δεδομένο ότι όποιος πλέον χρησιμοποιεί την τουαλέτα, πλένει τα χέρια του και πριν και μετά. Ευχαριστώ. Κύριε Ντελέζο, ας περάσουμε λίγο στις αποστάσεις που ρωτούν κιόλας εδώ. Έχουμε αρκετές ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες. Ναι. Ποιες είναι οι αποστάσεις που πρέπει να τηρούμε? Πόσα τετραγωνικά ανά άτομο? Και υπάρχουν και ειδικά για κάποιες δραστηριότητες, όπως είναι σχολές χορού ή άλλες δραστηριότητες. Για πέστε μας λίγο για το θέμα των αποστάσεων. Ναι. Λοιπόν, τον περασμένο Σάββατο βγήκε ένας αναλυτικός πίνακας από το Υπουργείο, το οποίο είχε ως τίτλο «Τα μέτρα δημόσιας υγείας», το οποίο αναλυτικά αναφέρονται στα τετραγωνικά. Έχουμε κάποιες ενδιάμεσες αλλαγές, για παράδειγμα, Σάββατο βγήκε αυτό στο πίνακα, στην Κυριακή διευκρινίστηκε από την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Κεραμέως, ότι έχουμε διαφορετική τοποθέτηση, παραδείγματος χάρη, μέσα στους χώρους τους σχολικούς. Ενώ στην αρχή είχαμε για τα σχολεία, ήταν ένα άτομο από τα 7 τετραγωνικά, μετά πήγαμε στο μέχρι 15. Οπότε λοιπόν, διευκρινήσεις από τα αρμόδια Υπουργεία, πάντα θα έχουμε το νου μας, γιατί βγαίνουν πολύ σχετικά και ανατρέπουν λίγο τα πράγματα από ό,τι έχουμε. Σε γενικές γραμμές όμως δεν έχουν αλλάξει πολλά οι αναλογίες από το προηγούμενο Σάββατο που είχαμε αυτό το κεντρικό πίνακα. Έτσι λοιπόν, να μιλήσουμε για τις μεγάλες κατηγορίες. Τα γραφεία γενικά έχουμε οπωσδήποτε, φυσικά εννοείται ότι θα υπάρχει 1,5 μέτρο απόσταση μεταξύ των ατόμων, μεταξύ των θέσεων εργασίας. Έχουμε παραδείγματος χάρη ένα γραφείο το οποίο είναι μακρόστενο και στο οποίο παραδείγματος χάρη είναι 2 χειριστές. Κοιτάμε λοιπόν αυτούς να είναι μακριά ένας από τον άλλο, να διασφαλίσουμε το 1,5 μέτρο. Ακόμα καλύτερα αν μπορούμε να έχουμε και τα 2 μέτρα. Αυτό το οποίο δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να συμβεί, και εκεί πρέπει να είμαστε απολύτως αρνητικοί στο να συνεχίζουν να συνυπάρχουν σαν απόσταση, είναι όπου δουλεύουν εργαζόμενοι, αυτό που λέμε face to face, δηλαδή πρόσωπο με πρόσωπο. Εκεί δηλαδή δεν θέλουμε όχι μόνο τα 2 μέτρα, όχι το προστατευτικό, αλλά το καλύτερο απ' όλα είναι να αλλάξουν αυτές τις θέσεις εργασίας και να πάνε να είναι ή διαγώνια ή παράλληλα ο ένας με τον άλλο. Δηλαδή να μην κοιτάει ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Αυτό θέλουμε ως την καλύτερη πρόταση ασφάλειας. Τώρα λοιπόν, δεν έχουμε κάτι τέτοιο ή δεν θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε ή δεν έχουμε δυνατότητα και πρέπει να συνεχίσουν να δουλεύουν έτσι? Αναγκαστικά εκεί θα πάμε στις εναλλακτικές μορφές ασφάλειας. Ποιες είναι αυτές λοιπόν? Εκεί μπορεί να παίξει το ρόλο το plexiglass, το οποίο αν έχουμε κάποιους εργαζόμενους οι οποίοι είναι face to face, να σηκωθεί ψηλά το plexiglass αυτό πιο πάνω από το κεφάλι τους. Άρα λοιπόν να προστατευτούν αναπτυστικά στα γονίδια του ενός από τον άλλον. Και αν συνυπάρχουν σε χώρο πολύ στενά πολλά άτομα μαζί, παρόλο που δεν είναι υποχρεωτικό, εκεί αναγκαστικά θα πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα της μάσκας. Επειδή δεν θέλουμε όμως να βάζουμε τη μάσκα στους εργαζόμενους σε ένα γραφείο συνέχεια μέσα στο χώρο, γιατί δεν έχουμε υποχρέωση, αλλά έχουμε σύσταση, γι' αυτό λοιπόν το λόγο λέμε, αν οριοθετήσουμε καλά τους χώρους μας, να μην χρειαστεί να φοράνε οι άνθρωποι τη μάσκα συνέχεια και με τη βοήθεια κάποιων πιθανών plexiglass, αντίστοιχα να κάνουμε τη δυνατότητα αυτή για να μην τους πνίγει η μάσκα, γιατί ξέρω ότι υπάρχει δυσφορία για πάρα πολλές ώρες εργασίας. Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, μιλάμε για το ένα άτομο τα 10 τετραγωνικά μέτρα.
Στα σχολεία είχαμε το 1-7, έτσι. Κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, είχαμε εκτός από το 1,5 μέτρο, είχαμε τα 4 άτομα σε χώρο 20 τετραγωνικά μέτρα περίπου, και εκεί υπήρχαν κάποιες διαβαθμίσεις, να μην αναφέρουμε λεπτομέρειες, μπορούμε να τα συζητήσουμε και μετά αν θέλετε. Εκεί πηγαίνουμε περίπου σε γενικές γραμμές. Στα σούπερ μάρκετ έχουμε ένα άτομο ανά 15 τετραγωνικά. Οπότε λοιπόν πάρα πολύ απλά τι κάνουμε, βλέπουμε τετραγωνικά του χώρου μας και για να μην έχουμε κάποιο κίνδυνο για κάποιο πρόστιμο, υπολογίζουμε λοιπόν αριθμό συνολικά εργαζομένων και πελατών που θα βρίσκονται ταυτόχρονα. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει αν εργαζόμενοι ή πελάτες, μας ενδιαφέρει συνολικός αριθμός ανθρώπων που θα βρίσκονται ταυτόχρονα μέσα. Βάζουμε και λέμε είναι 4-5, λέμε για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ότι είναι 5 τετραγωνικά, θα έχουμε 5 ανθρώπους εκεί μέσα. Πελάτες και εργαζόμενοι. Δεν θα επιτρέπουμε σε καμία περίπτωση να είναι παραπάνω. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε τις οριοθετήσεις των χώρων. Εναλλακτικά όλα τα υπόλοιπα βοηθάνε, αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε σε χώρους λιγότερα από τα τετραγωνικά τα οποία αναφέραμε. Και μπορούμε, αν θέλει, συνέχεια να εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο. Δύο πράγματα και για τις πισίνες, κύριε Ντελέζο, που ρωτάνε. Σε πισίνες, ποιες αποστάσεις πρέπει να τηρούνται στις πισίνες? Όσο αφορά τους, εννοείται, τους λουόμενους. Λουόμενους, ναι. Δεν έχουμε ενδείξεις ότι ο ιός μεταδίδεται μέσω του νερού. Ή προφανώς γύρω λοιπόν, από τις πισίνες, σε ένα κατάστημα. Σε ένα ξενοδοχείο, ενδεχομένως. Σε ένα ξενοδοχείο, κύριε Κοσκοβόλη. Ναι. Εκεί θα τηρηθούν πάλι, θα βγουν φαντάζομαι οδηγίες συγκεκριμένα για τα ξενοδοχεία. Θέλουμε οπωσδήποτε. Εκεί μιλάμε για ανοιχτό χώρο, η επικινδυνότητα είναι πολύ λιγότερη, έτσι. Αν μιλάμε για μια κλειστή πισίνα σε μορφή κάποιου χώρου, σάουνας κτλ., εκεί έχουμε μεγάλη επικινδυνότητα. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να τηρήσουμε τα δύο μέτρα και τις αποστάσεις και να έχουμε συγκεκριμένο αριθμό, γιατί έχουμε τον παράγοντα υγρασία σε ένα χώρο τέτοιο. Αν έχουμε κάποια λουτρά, ιαματικά κτλ., θα είναι ακόμα περισσότερο που θέλουμε προσοχή, ακόμα πιο αραιά. Οπότε λοιπόν εκεί οπωσδήποτε θα κρατήσουμε τα 10 τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο. Αν μιλάμε για εξωτερική πισίνα. Το φως του ήλιου, όπως είπαμε, είναι αυτό το οποίο διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την καταστροφή του ιού. Δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα, αλλά δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση νοστισμό, ούτε καρέκλες ξαπλώστες μία δίπλα στην άλλη. Οπωσδήποτε θα πρέπει να κρατηθεί η απόσταση των 2 μέτρων από, τουλάχιστον από οικογένεια σε οικογένεια. Έτσι, αν μπορούμε να κρατήσουμε αυτό, θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δεσμευτικό, δεν το συζητάμε. Μου λένε παράδειγμα τώρα για τα plexiglass. Τα plexiglass, τα οποία είτε στην πισίνα, γύρω από την πισίνα, να είναι θέσεις, δηλαδή για παράδειγμα δύο καρέκλες, plexiglass, δύο παρακάτω κτλ. Ή στην παραλία. Υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ. Πέρα από την πρόκληση ατυχήματος, γιατί όπως γνωστόν στην πατρίδα μας το καλοκαίρι έχουμε ξαφνικά μπουρίνια που μπορεί να τραυματιστεί κανένας άνθρωπος αν πάρει κάποιο plexiglass, υπάρχει το ενδεχόμενο. Αν δημιουργούμε ένα κλουβί γύρω από τους χώρους στους οποίους υπάρχουν κάποιοι λουόμενοι και οι οποίοι ενδεχομένως κάνουν ηλιοθεραπεία, να δημιουργείται μια συσσόρευση υγρασίας και υδραθμών. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο, αν πούμε ότι ο ιός βρίσκεται εκεί μέσα, για να μεταδοθεί σε όλους όσους θα επισκεφτούν αυτό το εντός εισαγωγικών κλουβί, να το πω έτσι. Οπότε λοιπόν δεν ξέρω κατά πόσον θα βοηθήσει σε τέτοια περίπτωση με τόσο υγρασία η παρουσία των plexiglass σε περίπτωση λουωμένων. Μάλλον θα κάνει τα πράγματα χειρότερα και όχι καλό. Αλλά οι αποστάσεις θα πρέπει να κρατηθούν. Ευχαριστώ. Ωραία. Να πάμε λίγο τώρα για την ώρα του διαλύματος και πώς ακριβώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε για να μην έχουμε αρνητικά αποτελέσματα, κύριε Τελέζο. Δύο είναι τα ζητήματα στο διάλειμμα. Πρώτον, ο συνωστισμός. Να κάνω εδώ πέρα δύο υποτμήματα. Πρώτον, διάλειμμα εντός της επιχείρησης σε κλειστό χώρο, διάλειμμα σε ελεύθερο χώρο έξω από την επιχείρηση. Προτιμάμε να γίνεται το διάλειμμα σε χώρο έξω από την επιχείρηση, είναι πολύ καλύτερο. Αν γίνεται σε χώρο έξω από την επιχείρηση, τότε μπορούμε να γίνεται ταυτόχρονο διάλειμμα πολλών ατόμων, εφόσον μπορούν να διατηρούν ο ένας από τον άλλον το 1,5 μέτρο και την ώρα του διαλύματος. Εκεί που φοβόμαστε πάρα πολύ είναι το ταυτόχρονο διάλειμμα πολλών εργαζομένων σε χώρους κλειστούς, π.χ. κάποια κουζίνα μέσα στην επιχείρηση κτλ. Το οποίο εκεί θα πρέπει να το αποφύγουμε, θα πρέπει να βάλουμε ξεχωριστές ζώνες διαλύματος για τον καθένα. Θα πρέπει λοιπόν να μην γίνεται διάλειμμα ταυτόχρονο, αλλά ξεχωριστά ο ένας από τον άλλον. Επομένως λοιπόν αυτό όσο αφορά τα διαλύματα. Να πω ότι όταν γίνεται σε κλειστό χώρο το διάλειμμα μέσα στην επιχείρηση, ισχύει κανονικά στο χώρο του διαλύματος η απόσταση των 10 τετραγωνικών. Δεν μπορούν να έχουμε συνύπαρξη συνωστισμό την ώρα του διαλύματος. Το δεύτερο πρόβλημά μας στο διάλειμμα είναι τα κοινόχρηστα μέχρι τώρα αντικείμενα. Η καφετιέρα, ο καφές, ο ψύκτης κτλ. Εκεί λοιπόν δεν πρέπει, δεν μπορούν να συνεχίσουν να είναι κοινόχρηστα. Οπότε λοιπόν πρέπει να εξετάσει κάθε επιχείρηση τι
θα μπορεί να είναι ατομικό, να το διατηρεί σαν ατομικό, να το χειρίζει το καθένα σαν ατομικό και να το πετάει και σαν ατομικό. Άρα λοιπόν, παραδείγματος χάρη, πλαστικό κουταλάκι και όχι μεταλλικό κουταλάκι το καθένα φέρει το καφέ του, έτσι. Αν πρέπει αναγκαστικά να χρησιμοποιεί πλαστικό ποτήρι για να πάει στο ψύχτη και να μην προσφέρεται να είναι κάποιος ο οποίος να δίνει ποτήρια στον ένα και στον άλλον, δηλαδή ο χειρισμός πρέπει να είναι από τον καθένα ξεχωριστά. Αν σώνει και καλά κάποια αντικείμενα πρέπει να τα χειριστούν όλοι, θα πρέπει λοιπόν μετά το διάλειμμα να πάνε να πλύνουν τα χέρια τους, να μην φέρουν τα χέρια τους στο πρόσωπό τους, να μην τους βάλουν να φορέσουν γάντια, δεν χρειάζεται, αλλά να πλύνουν τα χέρια τους μετά και φυσικά μετά το τέτοιο διαλύματος κάποιος να αναλάβει να περάσει με το αλκοολούχο απολυματικό όλες τις συσκευές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν κοινόχρηστα. Ευχαριστώ. Okay. Να δούμε ορισμένα πράγματα που έχουν τις ευθύνες των εργοδοτών έναντι των εργαζομένων και τις ευθύνες έναντι των πελατών. Ποιες είναι τελικά οι ευθύνες που έχουν οι εργοδότες, οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες απέναντι σε αυτές τις δύο κατηγορίες, πελάτες και εργαζόμενοι? Ναι. Να ξεκινήσω από το δεύτερο, από τους πελάτες. Δεν το ήξερα κι εγώ, αλλά προσπαθώντας έτσι κι εγώ να ασχοληθώ με τα μέτρα, έμαθα από κάποιους φίλους ασφαλιστές ότι στην περίπτωση πανδημίας, και μιλάω για τη λεγόμενη αστική ευθύνη, η οποία υπάρχει όταν στην περίπτωση σύμφωνα με το αστικό κώδικα, αν εγώ σου κάνω ζημιά, το λέω γενικά, ασφαλιστής δεν είμαι ούτε νομικός, το λέω έτσι γενικά όπως το έχω μάθει, αν εγώ σου κάνω ζημιά, υποχρεούμαι να αποζημιώσω. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι περιγράφηκε στον αστικό κώδικα. Και πολλές φορές μέχρι τώρα λέγαμε ότι υπάρχει λεγόμενη αστική ευθύνη. Αν πει για παράδειγμα ένας πελάτης μέσα σε μια επιχείρηση και πάθει ένα κακό, πάει μια ζημιά, τραυματιστεί οτιδήποτε, λόγω της αστικής ευθύνης ο επιχειρηματίας, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να τον αποζημιώσει για τη ζημιά που έπαθε. Εδώ λοιπόν έμαθα ότι στην περίπτωση της πανδημίας και εδώ να κάνω μια παρένθεση, παίρνουν πολλά ερωτηματικά κατά πόσον τελικά ήταν σκόπιμο ή όχι και ανακηρύχθηκε πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και δεν έμεινε στο επίπεδο της επιδημίας και δεν μιλάω μόνο για ιατρικούς λόγους, αλλά μπαίνει και το ένα κομμάτι, δεν ξέρω, βάζω κάποια ερωτηματικά και για τους ασφαλιστικούς λόγους. Από την περίπτωση λοιπόν, από τη στιγμή μάλλον που κηρύσσεται ως πανδημία, ισοδυναμεί με πόλεμο. Άρα σταματάει να υπάρχει αστική ευθύνη. Οπότε λοιπόν, καμία επιχείρηση δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει ευθύνες στην περίπτωση που ένας άνθρωπος μπει μέσα και κολλήσει κορονοϊό, να τον αποζημιώσει. Γιατί μιλάμε για μια ιδιαίτερα μεταδοτική ασθένεια. Πέρα από την εντός εισαγωγικών σκοπιμότητα που ανέφερα, μην ξεχνάμε ότι είναι μια πολύ μεταδοτική νόσος. Το ξέρουμε αυτό πια, δεν το συζητάει κανείς, δεν το συζητάμε πια, είναι δεδομένο αυτό. Άρα μιλάμε για έναν πολύ σοβαρό κίνδυνο. Επειδή λοιπόν όμως είναι και σοβαρός και αόρατος κίνδυνος, κανένας λοιπόν δεν μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να είναι. Και όπως επίσης να πω και να κάνω ένα πέρασμα στο πρώτο, στους εργαζόμενους και στην επιχείρηση, μια επιχείρηση η οποία είναι άριστα προετοιμασμένη, έχει πάρει τα καλύτερα μέτρα. Κανένας σοβαρός θεωρώ ότι δεν μπορεί να πει ότι εγώ σου μηδενίζω τις πιθανότητες να κολλήσεις. Θεωρώ ότι θα είναι ανόητο να το πει κάποιος αυτό. Πάντα θα υπάρχει το ενδεχόμενο αυτό, γιατί μιλάμε για ένα αόρατο κίνδυνο. Οπότε λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, αυτό το οποίο θα μετρήσει, ακόμα και στην περίπτωση που κάποιος κακόβουλος έρθει και να δημιουργήσει πρόβλημα σε μια επιχείρηση, είναι αυτό που είπαμε η έξωτεν καλή μαρτυρία. Δηλαδή τι, εγώ από την πρώτη στιγμή έχω προετοιμάσει την επιχείρησή μου και έχω δώσει το σημάδι της ευθύνης και της ασφάλειας. Με τις σημάνσεις, με τις εξωτερικές ετικέτες, με τους διατρόμους, με τους διαχωρισμούς, με το stand στην είσοδο της ρεσεψιόν της επιχείρησης, με τα γάτια μάσκες αντισηπτικά τα οποία υπάρχουν. Δημιουργείται λοιπόν ένα πλέγμα ασφαλείας μέσα στην επιχείρηση από την πρώτη είσοδο του ανθρώπου μέσα. Από εκεί και πέρα λοιπόν αυτό το πλέγμα για να περάσουν στους εργαζόμενους, συνεχίζεται και προσδιορίστηκε, ακόμη πιο συγκεκριμένα το ξέραμε, σύμφωνα με τα μέτρα αυτά, από τη στιγμή την οποία παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας, αλλά και η λεγόμενη τεχνική πρόληψη, δηλαδή έχουν ληφθεί και μέτρα από την επιχείρηση, μέσα ακόμα καλύτερα, ακόμα, είναι ακόμα πιο συγκεκριμένο, γιατί και εμείς μπορούμε να μιλήσουμε ακόμα πιο συγκεκριμένα, η εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας, Επιθεώρησης Εργασίας της 4ης Μαΐου προχτές, η 17.312, στις οποίες υποχρεώσεις των εργοδοτών, ουσιαστικά τα αναφέρει αυτός, απλώς τα αναφέρει ακόμα πιο συγκεκριμένα και αν επιτρέψετε μου να κάνω 2-3 ή ορθέων πρακτικών ατομικής υγιεινής. Άρα λοιπόν ότι έχει να κάνει με αυτά τα οποία είπαμε. Ό,τι αφορά δηλαδή το ζεστό νερό να παρέχει, το πλύσιμο των χεριών, το σαπούνι κτλ, τα γάντια, τις μάσκες.
Κατάλληλες εγκαταστάσεις, διπτήρες, απαιτούμενα υλικά. Δηλαδή, να φροντίσει να υπάρχουν τα υλικά αυτά, αλλά και η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το ζεστό νερό που είπαμε και ούτω καθεξής, στους κοινόχρηστους χώρους κτλ. Παροχή στους εργαζομένους των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, μάσκες, γκάντια κτλ. Και ευθύνη του εργοδότη για την εκπαίδευση των εργαζομένων. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί το πλέγμα αυτό, ο εργοδότης ήδη έχει κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, αλλά όπως λέει και ο σοφός λαός, η γυναίκα του Κέσσαρα, αν θυμάμαι καλά, δεν πρέπει να είναι τίμια, αλλά πρέπει να φαίνεται και τίμια. Θα πρέπει λοιπόν εμείς, νομίζω, κάθε εργοδότης, αφού κάνει αυτή τη διαδικασία και αφού προμηθευτεί τα απολυμαντικά και όλα τα μέσα ατομικής προστασίας που χρειάζεται, να φωνάξει όλους τους εργαζόμενους, να κάνει μια εκπαίδευση και να του πει: παιδιά, αυτό χρησιμοποιείται έτσι και τη μάσκα που είπαμε και το ένα, οι διαδικασίες είναι αυτές. Έχουμε φτιάξει το εργοδότη με αυτόν τον τρόπο για να σας προστατεύει και θα το διατηρήσουμε έτσι. Και αφού τελικά γίνει αυτό, από κάτω οι εργαζόμενοι έλαβαν να γράψουν στο βιβλίο του τεχνικού ασφαλείας, λάβαμε γνώση για τα μέτρα προστασίας της επιχείρησης. Και παραλάβαμε ή γνωρίζουμε τα σημεία στα οποία είναι τα μέσα ατομικής προστασίας. Αυτό θεωρώ τώρα σε φάση που είμαστε όλοι έχουμε την αίσθηση ευθύνης, αλλά επειδή υπάρχουν κάποιοι ενδεχομένως ανεύθυνοι ή κακόβουλοι, με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι εγώ δεν ήξερα πού είναι και πώς θα προστατευτώ. Και πρώτα απ' όλα θα πούμε ότι φεύγει πλέον η ευθύνη του εργοδότη, να το πω έτσι, ότι δεν ενημέρωσε τους εργαζόμενους, γιατί εκεί πλέον τα γραπτά μένουν και εκεί φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν. Ευχαριστώ. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Το μικρόφωνο, κύριε Κοσκοβόλη. Ναι, η επόμενη ερώτηση αφορά ποιοι είναι οι κρατικοί φορείς που ελέγχουν τα μέτρα υγιεινής. Ναι. Νομίζω θα εμπλακούν όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί σε αυτή τη διαδικασία, ιδιαίτερα αν θα υπάρχει μια τουριστική περίοδος και το πώς θα είναι αυτή η τουριστική περίοδος, κανένας δεν το ξέρει ακόμα πώς θα εξελιχθεί. Αυτό που είναι βέβαιο και μπορώ να σας πω και λόγω ιδιότητας σαν υγειονολόγος είναι ότι σίγουρα οι υγειονομικές υπηρεσίες των περιφερειών θα εμπλακούν στον έλεγχο αυτό και φυσικά και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο και αυτό θα εμπλακεί. Περισσότερο για τα θέματα της στήρησης των αποστάσεων, των μέτρων, των ατομικής υγιεινής, των μέσων ατομικής προστασίας. Άρα ξέρω σίγουρα δύο φορείς ελέγχου, οι οποίοι είναι γνωστοί φορείς ελέγχου, που θα βρεθούν να ελέγξουν σε πρώτη φάση τα μέτρα υγιεινής. Ενδεχομένως, ανάλογα με το Υπουργείο, μπορεί και άλλοι φορείς να ενεργοποιηθούν, αλλά οι δύο νομίζω βασικοί θα είναι αυτοί. Ευχαριστώ. Ωραία. Πάμε στην ερώτηση για το έντυπο αυτοαξιολόγησης. Βέβαια. Έχει γίνει λοιπόν, συζήτηση. Ναι, κύριε Φλωρά, πείτε μου, ναι, σας ακούω. Λέω, έχει γίνει συζήτηση για αυτό το έντυπο, για πείτε μας. Ναι, βεβαίως. Αυτό λοιπόν ήρθε προχτές, υπήρχαν οι δηλώσεις του Υπουργού, του κυρίου Βρούτση, από την προηγούμενη εβδομάδα για είχε ονομαστεί, όσο το είχαν ακούσει, έντυπο αυτοσημόρφωσης, τώρα τελικά πήρε τη μορφή αυτό έντυπο αυτοαξιολόγησης. Είναι ένα έντυπο το οποίο μας βοηθάει να μπορέσουμε να δούμε αν πληρούμε τις προϋποθέσεις της 17.3.12 της εγκυκλίου. Οπότε λοιπόν κάθε επιχείρηση θα πρέπει και μπορεί να τσεκάρει ακόμα καλύτερα αν έχει πάρει τα μέτρα που χρειάζεται. Οπότε έχει τη μορφή ενός checklist. Νομίζω είναι διαθέσιμο και στο έντυπο, να νομίζω και οι υπηρεσίες του επιμελητηρίου μπορούν να το διαθέσουν σε όποια επιχείρηση το θέλει. Αυτό όμως θα πούμε ότι θα πρέπει εκτός από το βιβλίο τεχνικού ασφαλείας και την επικαιροποίηση, όπως μας είχε ενημερώσει και από τη διάφορα εγκυκλίου και του Ελληνιά και του Υπουργείου Εργασίας, χρειαζόμαστε πλέον τη μελέτη εκτίμησης κινδύνου, η οποία, όπως ξέρουμε όλοι, όταν μια επιχείρηση έχει παραπάνω από ένα άτομο, πρέπει οπωσδήποτε να έχει μελέτη εκτίμησης κινδύνου. Και είχαμε πει επίσης ότι θα πρέπει να επικαιροποιείται η μελέτη αυτή ανατακτά διαστήματα ή όταν έχουμε έκτακτα περιστατικά. Εδώ λοιπόν η εμφάνιση του κορονοϊού είναι ένα έκτακτο περιστατικό. Άρα λοιπόν θέλουμε επικαιροποιημένη μίμηση κινδύνου πάνω στο θέμα του κορονοϊού, στις πιθανές πηγές κινδύνου που υπάρχουν σε μια επιχείρηση. Άρα λοιπόν, ο τεχνικός ασφαλείας πρέπει, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στο επαγγελματικό επιμελητήριο όσον αφορά τα θέματα της εκπαίδευσης των τεχνικών ασφαλείας. Επομένως λοιπόν, γνωρίζουν πάρα πολλές επιχειρήσεις, ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς να συντάσσουν τη μελέτη εκτίμησης κινδύνου. Επομένως, θα πρέπει να πούμε πώς ολοκληρώνουμε αυτή τη φάση του ελέγχου. Επικαιροποιημένη μελέτη εκτίμησης κινδύνου πάνω στον κορονοϊό. Το βιβλίο τεχνικού ασφαλείας συμπληρωμένο με τα μέτρα που αναφέραμε πριν. Έχουμε ήδη
δει κατά πόσο εφαρμόζουμε τις υποχρεώσεις των εργοδοτών της 17.3.12 της εγκυκλίου και μαζί με αυτό σε κάθε ελεγκτικό μηχανισμό θα πρέπει να επιδεικνύεται και το checklist αυτό, το έντυπο αυτοαξιολόγησης από την ίδια την επιχείρηση ότι πράγματι έχει πάρει τα μέτρα. Υπάρχει ένα ερώτημα επάνω σε αυτό, ότι αναφέρει το έντυπο αυτοαξιολόγησης για plexiglass. Αυτό σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό το plexiglass. Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουμε οδηγίες αναλυτικές ανά κλάδο αυτή τη στιγμή ακόμα. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν από το Υπουργείο ή έχουν χρησιμοποιηθεί. Αυτό το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να τηρηθεί είναι η κοινωνική απόσταση και γι' αυτό το λόγο βγήκε το ΦΕΚ 1647 της 3 Μαΐου 2020 που μιλάει για τον κανονισμό λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και λέει για τα τετραγωνικά. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλουμε από εκεί πέρα, το θέμα των plexiglass, δεν είναι θέμα νομοθεσίας, είναι θέμα καλών πρακτικών υγιεινής, όπως είναι και η χρήση της μάσκας. Όπου έχει μπει υποχρεωτικά, έχει αναφερθεί σαν νόμος ή εγκύκλιος. Το plexiglass είναι μορφή πρακτικής. Είναι καλό, δεν είναι υποχρεωτικό, έτσι. Αλλά οπουδήποτε όμως είπα που δεν μπορούμε ή είμαστε στο όριο να διασφαλίσουμε αυτά τα δύο μέτρα και είμαστε στο 1,5, παραδείγματος χάρη, πηγαίνουμε σε μια κονσόλα στην οποία για παράδειγμα είναι κάποιοι χειριστές κάποιων μηχανημάτων και είναι στενό το τραπέζι και πρέπει να τοποθετηθούν παράλληλα οι θέσεις αυτές. Να κοιτάνε δηλαδή και οι δύο μπροστά. Και δεν έχουν το περιθώριο να πάνε στα δύο μέτρα. Πάνε στο 1,20, 1,30, 1,50. Έτσι. Καλό είναι εκεί ανάμεσά τους να μπει ένα plexiglass για να αποφύγουμε στο ελάχιστο τον κίνδυνο αυτό. Άρα έχει να κάνει με εναλλακτικούς τρόπους διακοπής της αλυσίδας μόλυνσης. Χωρίς λοιπόν να μπαίνει υποχρεωτικό, μπαίνει όπου δεν μπορούμε και έχουμε τον κίνδυνο της αερομεταδόμενης μόλυνσης. Άλλη περίπτωση, είπαμε για τους λουτήρες στα κομμωτήρια, έτσι. Να μπει το plexiglass αυτό όταν πάει ο εργαζόμενος και πλένει κάποιον ή κάποιον από το πίσω μέρος, έτσι, στο κεφάλι. Ή είπαμε να μπορεί, αν δεν θέλει να βάλει το plexiglass, να βάλει αυτό το ασπίδιο μπροστά το οποίο υπάρχει. Αυτή είναι μπροστά στο πρόσωπο. Άρα είναι στα πλαίσια εναλλακτικών ορθών πρακτικών υγιεινής. Ναι, ευχαριστώ. Κύριε Τερέζο, πάμε σε επόμενη ερώτηση. Συγγνώμη, μια ερώτηση υπάρχει. Πού το βρίσκουμε αυτό το έντυπο αυτοαξιολόγησης? Okay. Το έντυπο αυτοαξιολόγησης ήταν στο πίσω μέρος της εγκυκλίου 17.3.12 της 4 Μαΐου 2020. Αν νομίζω αυτή τη στιγμή γκουγκλάρει κάποιος στο ίντερνετ και γράψει έντυπο αυτοαξιολόγησης, θα το βγάλει αμέσως. Αλλά μπορώ να το διαθέσει και το επιμελητήριο. Το έχουμε. Μπορούμε να το αναρτήσουμε μαζί με την παρουσίαση που θα γίνει όλης της σημερινής του webinar του σημερινού, να αναρτήσουμε και το έντυπο αυτοαξιολόγησης για να μπορεί να το βρίσκει ο καθένας. Πάμε να δούμε λίγο σχετικά πάλι κάποια ζητήματα με το καθαρισμό και την απολίμωνση του ρουχισμού. Υπάρχουν και κάποια ειδικά ερωτήματα από τους συμμετέχοντες. Τι συμβαίνει σε δοκιμή ρούχων ή κοσμημάτων? Τι πρωτόκολλα ακολουθούμε προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα? Ωραία. Ναι. Κύριε Κοσκοβόλη, ναι. Κοιτάξτε, η έννοια πρωτόκολλο έχει την έννοια μορφής υποχρεωτικής οδηγίας. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση στην οποία είμαστε 3-4 μήνες χειρισμού της πανδημίας, οπότε με τη μορφή σίγουρων οδηγιών αποδοτικών σε τέτοιες μορφές, ακόμα είμαστε στη φάση οποίες δημιουργούνται. Έχουμε κάποια στάνταρ και όσο πάει αυτό διευρύνεται να πατάμε όλο και περισσότερο σε κάποια πιο σταθερά σημεία. Πράγματι είπαμε ότι ο ατμός, η μεγάλη θερμοκρασία μπορεί να βοηθήσει με τη μορφή ενός ατμοκαθαριστή, ενός ξηρού υπέρθετου ατμού και άλλα πράγματα. Το θέμα όμως είναι το εξής. Ψάχνοντας και εγώ τη βιβλιογραφία, είδα ότι η θερμοκρασία πράγματι μπορεί, εφόσον είναι πάνω από 70 βαθμούς εννοείται, έτσι, και όπως σας είπα, αυτά τα μηχανήματα μπορούν, μπορεί να βοηθήσει με την προϋπόθεση όμως ότι δεν δρά πάνω σε οποιαδήποτε λιπόδια επιφάνεια. Λιπόδια επιφάνεια, λοιπόν, ξαναλέω, μπορεί να είναι στρώμα λίπους ή από τα χέρια μας, από το δέρμα μας, από τον υδρότα μας ή το λίπος, το οποίο όπως είπαμε περιβάλλει γύρω-γύρω τον ιό σαν προστατευτικό μέσο του ίδιου του ιού. Επομένως, αν το ρούχο αυτό έχει φορεθεί πριν από έναν πολύ βρώμικο άνθρωπο ή κάποιον ο οποίος ήταν μολυσμένος με μεγάλο υλικό φορτίο, με μεγάλο φορτίο του ιού, αν πάμε κατευθείαν πάνω να χτυπήσουμε με τον θερμό ατμό, σκέτο θερμό ατμό εννοώ, χωρίς χημικό, να το διευκρινίσουμε αυτό, τότε δεν ξέρω κατά πόσο θα το εντοπίσουμε. Έχουμε λοιπόν αμφιβολίες για τη δράση, την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης μεθόδου. Τι θα προτείνουμε? Θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε?
με ένα πανάκι ελαφρά εμποτισμένο και καλά σφιγμένο σε κάποιο απορριμματικό, να περνάμε εφαρμοστά τις επιφάνειες που θα περάσουν τον ατμοκαθαριστή και μετά να το εφαρμόσουμε. Νομίζω ότι αυτή είναι μία λύση η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση του λίπους ή το άνοιγμα του λίπους του ιού και μετά να δράσει ο ατμός. Όλα αυτά βέβαια είναι σε ένα επίπεδο στο οποίο δεν μπορείς ποτέ να πεις ότι ελέγχεις το φαινόμενο 100%. Υπάρχουν πολύ διακεκριμένοι και σοβαροί επιστήμονες, έχω ακούσει τις μέρες, οι οποίοι προτείνουν να μην γίνεται καθόλου εναλλαγή των ρούχων. Το βάζω και αυτό στο τραπέζι. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Έτσι. Πάντα προσπαθούμε να βρούμε λύσεις ανάλογα με τον καθένα. Γνωρίζω πολύ καλά ότι χρειάζεται να υπάρχει εναλλαγή των ρούχων και πάνω σε αυτό η δοκιμασία που λέμε. Και πάνω σε αυτό προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Τουλάχιστον να το κάνουμε σωστά. Αν μπορούμε και αν μπορούμε να βγάλουμε κάποια συγκεκριμένα τα οποία να είναι και να μην δοκιμάζεται η πλειοψηφία των ρούχων, ακόμα καλύτερα. Σε αυτά τα συγκεκριμένα όμως, τα οποία να είναι ως δείγματα και τα οποία φοράει ο ένας ο άλλος, θα ξέρουμε όλοι και θα συμφωνήσουμε ότι θα τα θεωρήσουμε ότι είναι δυνητικά μολυσμένα. Άρα λοιπόν, αν εγώ πάω και φορέσω ένα πουκάμισο ως δείγμα για να δοκιμάσω ένα άλλο που θα πάρω τελικά, θα ξέρω ότι αυτό θα το χειριστώ, ακόμα και να μην είναι ως δυνητικά μολυσμένο. Οπότε λοιπόν, δεν θα βάλω τα χέρια στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου, και μετά το τέλος της δοκιμής, χωρίς εννοείται να έχω πιάσει το πρόσωπό μου, θα πάω και θα πλύνω τα χέρια μου πριν κάνω τίποτα άλλο. Πριν βγω έξω να πιάσω τα κλειδιά μου, το κινητό μου, τσιγάρα κτλ. Άρα λοιπόν, θα ξέρουμε πώς θα δράσουμε στην κάθε περίπτωση. Ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση των ρούχων τα οποία φορνιούνται από το λαιμό. Εκεί είναι ιδιαίτερος ο κίνδυνος. Γιατί αν ένας προηγούμενος, ο οποίος είχε μολυνθεί και πέρασε και είχε αφήσει τα σταγονίδια εκεί πέρα, έτσι, περνώντας εμείς από το λαιμό με ένα πουλόβερ, ένα ζιβάγκο, έτσι να φορέσουμε, τότε είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος να έρθει σε επαφή με τους πλενογόνους μας. Οπότε λοιπόν αυτά πρέπει να πούμε. Από εκεί και πέρα τώρα, είπαμε για τα ρούχα τα οποία φοράμε στο σπίτι, ότι μπαίνοντας στο σπίτι, καλό είναι να βγάλουμε τα ρούχα σε κάποιο σημείο, όχι στα μέσα δωμάτια, κάποιο κεντρικό σημείο μπροστά. Ό,τι είναι για το πλυντήριο να πάει στο πλυντήριο, ό,τι είναι για το πλυντήριο να πάει στο μπαλκόνι να εκτεθεί έξω. Αν μπορεί να το αφήσουμε 24 ώρες στον ήλιο, εκεί είναι βέβαιο ότι ο ιός θα σκοτωθεί, γιατί σκοτώνεται την περιοδία εκνοβολία του ήλιου. Και το τελευταίο το οποίο έχω να πω ότι είναι δεν τεινάζουμε ποτέ ρούχα μέσα στο σπίτι. Ευχαριστώ. Με το κανονικό σίδερο είναι εντάξει το ρούχο, κύριε Τελέζο, ρωτούν. Με το κανονικό σίδερο, εφόσον έχει πληθεί πάνω από τους 70 βαθμούς, ενισχύουμε ακόμα περισσότερο τη διαδικασία της απολίμανσης. Είμαστε απόλυτα εντάξει. Να πω ότι το έντυπο αυτοαξιολόγησης είναι διαθέσιμο στα files. Όποιος θέλει μπορεί να το κατεβάσει. Το ανεβάσαμε εδώ δηλαδή και είναι για όλους διαθέσιμο. Συνεχίστε, κύριε Σύρο. Πάμε τώρα στο χειρισμό των προσωπικών αντικειμένων του επισκέπτη, του πελάτη που έρχεται στο κατάστημά μας, που έρχεται στην επιχείρησή μας. Πώς ακριβώς χειριζόμαστε το θέμα, κύριε Τελέζο? Όπως ακριβώς χειριζόμαστε τα ατομικά αντικείμενα του εργαζόμενου. Δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα συζητάγαμε για το θέμα της επισκεψιμότητας των κομμωτηρίων και των κέντρων αισθητικής. Εκεί λοιπόν, πολλές επαγγελματίες, πολλές κυρίες είπαν μια πολύ καλή ιδέα. Να πάρουμε για παράδειγμα κάποιες σακούλες μιας κρίσης, να βάζουν την τσάντα τους μέσα, να μην την περιφέρουν γύρω-γύρω μέσα στην επιχείρηση και εννοείται ότι από εκεί και πέρα, από τη στιγμή και όταν θα φύγουν από την επιχείρηση, βγάζουμε τη σακούλα, αυτή την πετάμε με τα γάτια, έτσι ώστε να έχουμε την πιθανή διασπορά από μια πιθανώς μολυσμένη τσάντα μέσα στην επιχείρηση. Κάτι το οποίο γίνεται μέχρι τώρα, το οποίο μπορούσαμε να κουμπάμε τα προσωπικά μας είδη οπουδήποτε βρίσκαμε κτλ. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει. Πάμε σε ένα κομμωτήριο, βγάζαμε το κινητό μας, βγάζαμε κάποια κλειδιά κτλ. Τίποτα μα τίποτα δεν πρέπει να βγαίνει σε εξωτερικούς χώρους. Τα προσωπικά μας αντικείμενα θα πρέπει να τα κρατάμε όλα μέσα στην τσάντα μας, σε κάποιο τσατάκι, περιέχτη κτλ. Αν θέλει επιχείρηση, καλό είναι όπως είπαμε να τα βάζει σε κάποια σακούλα και να τα παίρνουμε μαζί με να τα βάζει σε κάποιο χώρο φυλασσόμενο. Έτσι. Και έτσι με αυτό μειώνουμε στο ελάχιστο πιθανότητα διασποράς αυτών των πιθανής διασποράς του ιού που μπορεί να έχουμε φέρει εμείς μέσα στην επιχείρηση. Δεν είναι θέμα προσβολής από την επιχείρηση προς τα εμάς, είναι δείγμα ευθύνης και από τους δύο αυτό. Οπότε λοιπόν, εφόσον η επιχείρηση, και ξέρω ότι έχουν υιοθετήσει αρκετές επιχειρήσεις ήδη από την πρώτη εβδομάδα, υιοθετήσαν τέτοιες πολύ καλές πρακτικές υγιεινής, πρέπει να τις σεβαστούμε και να τις συμμορφωθούμε με αυτές. Έτσι. Είναι πολύ ανεύθυνη συμπεριφορά να πάμε και να ακουμπάμε όπου θέλουμε τα προσωπικά μας αντικείμενα. Επομένως λοιπόν, νομίζω ότι εδώ το μεγάλο ζήτημα είναι να σεβαστούμε αυτό το οποίο ήδη έχει βγάλει επιχείρηση ως κανόνες υγιεινής. Ευχαριστώ.
Να προχωρήσουμε τώρα να δούμε λίγο πώς συμπεριφερόμαστε με τους συνεργάτες, τους που έρχονται στην επιχείρηση, είτε είναι το courier, είτε έχουμε delivery, είτε έχουμε κάποια ραντεβού. Τι ακριβώς κάνουμε, πώς χειριζόμαστε το θέμα με τους συνεργάτες μας? Ναι, κάποια τα έχουμε πει ήδη. Για παράδειγμα, μιλήσαμε πριν, όπως λέμε και στην εικόνα, για το κουτί των χάρτων αντικειμένων, έτσι. Οπότε λοιπόν έρχεται ένα delivery, έρχεται ένα courier. Έτσι λοιπόν για εμάς, όσο και να τον ξέρουμε τον άνθρωπο αυτό και όσο να συνεργαζόμαστε χρόνια, στην παρούσα φάση θεωρούμε ότι είναι μια άγνωστη επαφή. Ένα courier λοιπόν, για παράδειγμα, μπορεί να έχει μπει σε 500 σπίτια πριν από εμάς, άρα λοιπόν δεν μπορούμε να ξέρουμε σε τι φάση βρίσκεται. Επομένως λοιπόν εμείς αυτό το οποίο θέλουμε, νομίζω ότι πλέον όλοι οι courier το κάνουν, έχουν φοράνε ήδη τη μάσκα τους, έτσι. Για τα γάντια δεν ξέρω, δεν το βλέπω, αλλά νομίζω ότι όλα τα courier φοράνε τη μάσκα τους πια, γιατί είναι πλέον υποχρέωση και από τις επιχειρήσεις των courier. Θεωρώ απαραίτητο να τους υποχρεώσουμε, αν μπούμε στην επιχείρηση, να φορέσουν τη μάσκα τους, στη δικιά μας επιχείρηση εννοώ. Οπότε λοιπόν, μπαίνοντας μέσα εκεί, να πάνε και εκεί πλέον να χρησιμοποιήσουμε εμείς σε κάποιο πίνακα, στο οποίο μας δώσουν να υπογράψουμε, να παραλάβουμε κάποιο δέμα κτλ. Όχι διαμοιραζόμενο στυλό του courier, υπέγραψε σε παρακαλώ εδώ, εμείς με το δικό μας στυλό να υπογράψουμε πάνω στο χαρτί το δικό του. Ό,τι μας παραδώσει, καλό είναι για 24 ώρες να παραμείνει μέσα στο μεγάλο κουτί των χάρτων αντικειμένων. Αν δεν μπορεί να γίνει, θα φορέσουμε εμείς τα γάντια μας και θα το χειριστούμε. Αυτό που πρέπει να πούμε, και επίσης καλό είναι να φτάσουμε μέχρι ένα σημείο την είσοδο των courier και όχι παραπέρα μέσα στην επιχείρηση. Μην ξεχνάμε ότι και ο courier, ο deliverer, ο οποίος θα έρθει, θα πρέπει και αυτός να καταγραφεί στην αρχική λίστα την οποία είπαμε κατά την είσοδο της επιχείρησης. Πρέπει και αυτού να υπάρχουν τα στοιχεία μέσα. Δεν εξαιρείται κανένας. Επομένως, για να το ολοκληρώσουμε, να πούμε ότι για εμάς ο οποιοσδήποτε εξωτερικός εργαζόμενος είναι άγνωστη επαφή. Ευχαριστώ. Ωραία. Πάμε λίγο να δούμε τους κανόνες ασφαλείας για κοινόχρηστη χρήση κουζίνας, ψυγείου, καφετέριας, το microwave, τους φούρνους κτλ. Ναι. Για κοινή χρήση όλων αυτών. Ναι. Νομίζω και εδώ αναφερθήκαμε λιγάκι πριν, να το ξαναπούμε τώρα. Θα πρέπει πλέον τώρα από κοινόχρηστα να γίνουν ατομικά. Δηλαδή, έρχεται ο κάθε εργαζόμενος, ας πούμε, με το ταπεράκι του, ο ίδιος αναλαμβάνει, το πηγαίνει και το βάζει στο κοινόχρηστο ψυγείο. Καλό είναι να το έχει μέσα σε μια σακούλα νάιλον, το βγάζει, πάει στο κοινό τραπέζι που κάθονται. Καλό είναι, όπως είπαμε, να πάει ο καθένας να τρώει όσο πιο αραιά μπορεί, όχι κοινόχρηστο διάλειμμα, όπως είπαμε. Οπότε χειρίζεται τα ατομικά του είδη, τα οποία μπορεί να γίνει σύσταση, να φέρνει και τα δικά του από το σπίτι του κτλ., το πυρουνάκι, το κουταλάκι κτλ. Οπότε λοιπόν, όσον αφορά το φαγητό και την κουζίνα, μπορούμε εκεί να διευκολύνουμε την κατάσταση για να μην είμαστε και εμείς αγχωμένοι και η επιχείρηση να μην είναι αγχωμένη. Άρα λοιπόν, τη χρήση της κουζίνας, του ψυγείου κτλ. Στην κουζίνα δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα, γιατί είναι θερμική επεξεργασία, οπότε ακόμα και εκεί ο ιός καταστρέφεται, άρα δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Στην καφετιέρα τώρα υπάρχει ζήτημα, γιατί δεν την έχουμε ακουμπήσει όλοι. Οπότε λοιπόν, πάλι εκεί πέρα θα πρέπει, όπως είπαμε, από τη στιγμή την οποία τη χρησιμοποιήσουμε όλοι μαζί, ο ένας από τον άλλον, ή έχουμε δύο επιλογές. Το χερούλι της καφετιέρας λοιπόν μπορεί να αμολυνθεί από ένα πιθανό μολυσμένο. Οπότε, αν πάω εγώ για κουμπίσω, ναι, μπορεί να αμολυνθώ. Άρα λοιπόν έχουμε δύο επιλογές. Ή ο ένας από τον άλλον παίρνουμε ένα τσιπτικό ματιλάκι απολυματικό με αλκοολούχο και το περνάμε. Έτσι. Ή αν δεν το κάνουμε αυτό, πριν πάμε να πιούμε τον καφέ μας οτιδήποτε, θα πάμε να πλύνουμε τα χέρια μας πριν να κουμπίσουμε οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν θα γίνει ο χειρισμός. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε ήδη μία χρήση όσο μπορούμε περισσότερο. Τώρα ο καιρός νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, δεν έχουμε τόσο πολύ το ζεστό καφέ, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πλαστικά ποτηράκια, γιατί με το ζεστό καφέ δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πλαστικό λόγω καρκινογένεσης. Όσο αφορά το microwave, εμείς σαν υγιεινολόγοι να πω ότι έχουμε τελείως διαφορετική άποψη. Θεωρούμε ότι είναι πολύ καταστροφική η δράση του, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα πέρα από τον κορονοϊό, μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, λόγω αθρηστικής δράσης ακτινοβολίας. Τώρα, επειδή όμως υπάρχει θερμότητα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κίνδυνος για κάποιο φαγητό. Γενικά, να πούμε βέβαια ότι πάλι αυτό το επαναλάβουμε, ότι με τα φαγητά δεν έχει αποδειχθεί από τις τροφές, δεν έχει αποδειχθεί δράση του κορονοϊού, δεν μπορεί να κολλήσει κάποιος, και αυτό εξηγείται νομίζω αρκετά καλά, το έχουν εξηγήσει πολλοί έγκριτοι επιστήμονες, όπως έχω διαβάσει, ότι στο πεπτικό μας σύστημα δεν έχουμε εκείνα τα κύτταρα υποδοχής που μπορούν να φιλοξενήσουν επάνω τον ιό. Άρα δεν μπορεί να κολλήσει με αυτή την πρωτεΐνη ακίδα που λέμε, αυτό το αγκίστρυπο, όπως λένε μερικοί, έχει ο ιός.
Άρα λοιπόν δεν κολλήσει, δεν μπορεί να κολλήσει εκεί, άρα με την τροφή δεν κινδυνεύουμε. Σε αντίθεση με τον αναπτυστικό μας οδούς πλενογόνους, που εκεί δυστυχώς είναι διαφορετικά κύτταρα υποδοχής και μπορεί ο ιός να κολλήσει πιο εύκολα. Ευχαριστώ. Η επόμενη ερώτηση, κύριε Ντελέζο, είναι τι κάνουμε στον ανελκυστήρα. Πώς μπορούμε να είμαστε ασφαλείς, τι μέτρα πρέπει να πάρουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε ασφαλείς. Έτσι, είναι ένα πολύ κρίσιμο σύστημα. Ο ανελκυστήρας είναι μια πολύ πιθανή πηγή μόλυνσης. Έτσι, μιλάμε για ένα κλειστό κύκλωμα, έτσι, το οποίο πολλές φορές δεν αερίζεται κιόλας, έτσι. Αλλά και να αερίζεται, δεν έχουμε δυνατότητα ο χώρος να εκτονωθεί ο αερισμός αυτό σε μια πιθανό μολυσμένο, ο οποίος μπήκε, είχε μια έντονη εκπνοή, είχε βήχα φτέρνισμα. Οπότε λοιπόν, εδώ σε ένα ασανσέρ μέσα δεν θα είναι καθόλου απίθανο το σενάριο για ένα τρίωρο που πηρέθηκε ο ιός μέσα από έναν μολυσμένο να συνεχίζει να υπάρχει και πιθανώς να μολύνει κάποιον άλλον που θα χρησιμοποιήσει μετά τον ανελκυστήρα. Η οδηγία η οποία έχουμε, και είναι συγκεκριμένη τα μέτρα δημόσιας υγείας, τα έχω μπροστά μου, μιλάει για 40% πληρότητα, για να καταλάβετε πόσο σοβαρό είναι, και ενώ σε άλλους κλάδους, όπως για πάμε στα γραφεία, σχολεία, ήταν σύσταση για τη μάσκα, εδώ αν προσέξετε στο συγκεκριμένο πίνακα, δεν έχουμε σύσταση, έχουμε υποχρέωση χρήση της μάσκας και από το προσωπικό και από το κοινό. Θεωρούμε λοιπόν δεδομένο ότι και στα σπίτια μας και, και στους ανελκυστήρες, στον χώρο της εργασίας, θα πρέπει να φοράμε μάσκα. Είναι πολύ σημαντικό. Τα γάντια δεν χρειάζονται, με την έννοια θα μου πει κάποιος ότι είναι τα πλήκτρα του ανελκυστήρα. Ναι, εκεί μπορεί να βρεθεί. Τώρα, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πάνε και έχουν βάλει κάποια συστήματα με οντογλυφίδες κτλ. Εντάξει, τώρα αυτό έχει θέμα χρήσης τώρα και πώς μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο σίγουρο, βγαίνοντας από τη χρήση του ανελκυστήρα, να πάμε στο γραφείο μας, να πλύνουμε τα χέρια μας και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Άρα, θα έχω προστατεύσει αναπνοή, θα έχω προστατεύσει δερματική επαφή, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά η χρήση της μάσκας είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστώ. Να κάνουμε μερικές ερωτήσεις που έχετε υποβάλει ήδη, να τις ομαδοποιήσω. Μία ομάδα ερωτήσεων είναι αυτές που έχουν να κάνουν με το προσωπικό της κουζίνας, αν είναι υποχρεωτικό να φοράει μάσκα και πώς αυτό μπορεί να γίνει, δεδομένου ότι οι συνθήκες, θερμοκρασία δηλαδή που επικρατεί, μαζί με τα γυαλιά, δυσκεραίνει πάρα πολύ την λειτουργία. Και μία άλλη παρόμοια ερώτηση είναι εάν πρέπει για τη χρήση του εξοπλισμού σε κουζίνα να φοράμε υποχρεωτικά τα γάντια. Και επίσης σε ξενοδοχείο πώς χειριζόμαστε το μπουφέ. Πρωτόκολλο δηλαδή, ενέργειες που κάνουμε προκειμένου να υπάρξει προστασία. Η ανάλογη ερώτηση, τις λέω μαζί γιατί μπορείτε να τις απαντήσετε, ο σκουπιδινοτενεκές, επειδή συνέβη με αυτό, είναι ανοιχτός ή κλειστός. Και τι γίνεται όταν εναλλάσσεται μια παρέα σε έναν χώρο εστίασης και μπαίνει η επόμενη. Κινδυνεύει η επόμενη παρέα από τους προηγούμενους, αν είναι κάποιος μολυσμένος κτλ. Και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν, θα λέγαμε, από την επιχείρηση και από τους ίδιους τους επισκέπτες, τους πελάτες. Για την κουζίνα, να προσθέσω άλλη μία από το Facebook. Ποιες πρέπει να είναι οι αποστάσεις. Έχουμε 3-4 μάγειρες ή βοηθούς στην κουζίνα. Ποιες πρέπει να είναι οι αποστάσεις μεταξύ τους. Ναι. Λοιπόν, βλέπω ότι οι περισσότερες είναι σχετικά με την εστίαση και αυτό είναι πολύ φυσικό γιατί ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην ώρα του ανοίγματος. Θεωρώ ότι αυτή την εβδομάδα θα έχουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία να μιλήσουμε και από πλευράς Υπουργείου. Θα έχουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι θα έχουμε δυνατότητα μέσα στην εβδομάδα πριν το άνοιγμα των καταστημάτων να προσφέρουμε στους ανθρώπους που ασχολούνται στην εστίαση το εκπαιδευτικό υλικό τους οδηγούς και το βίντεο προσομοίωσης σεναρίων δημόσιας υγείας που επεξεργαζόμαστε με τους συνεργάτες, με τους δικούς μου και στο επιμελητήριο, πριν το άνοιγμα της εστίασης. Κάτι το οποίο είναι ήδη έτοιμο, όπως σας είπα, για κάποιους κλάδους και θα κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες μέρες. Αυτό το οποίο έχουμε καταρχήν για τους χώρους εστίασης και βλέπω ότι είναι οι περισσότερες ερωτήσεις, αν όχι όλες, έχουμε υποχρεωτική τη μάσκα για το προσωπικό, όχι για το κοινό,
Είναι λογικό διότι θα πάνε να φάνε κιόλας, έτσι, και μάλλον θα είναι ψευδές θέσεις ασφάλειας και δυσκολίας, γιατί το βάλε βγάλε είναι αγκαιτία για το οποία δεν την προτείναμε εξ ασχολία. Αλλά από το προσωπικό θα είναι οπωσδήποτε, και μιλάω και για τους σερβιτόρους και για αυτούς τους οποίους δουλεύουν μέσα. Να το διευκρινίσω ότι δεν έχουμε θέμα εδώ πέρα, δεν μιλάω καθόλου για στροφικές μολύνσεις, είναι άλλο πράγμα. Έτσι. Η μάσκα είναι για το θέμα του κορονοϊού. Όπως επίσης υπάρχουμε και έχουμε σύσταση στο κοινό να φοράει την. Έχουμε τη σύσταση για το κοινό να φοράει τη μάσκα του μέχρι το σημείο στο οποίο θα πάει και θα κάτσει. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κίνδυνος μέσα στον χώρο του εστιατορίου από το κοινό να φορέσει. Το προσωπικό, επειδή έρχεται σε επαφή με πολλούς γι' αυτό. Από εκεί πέρα τώρα, νομίζω ότι αν έχει γίνει σωστή διευθέτηση στο χώρο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουμε, ένας πελάτης ανά 3 τετραγωνικά μέτρα εξωτερικού χώρου και έως 4 άτομα ανά τραπέζι, πάντα κρατώντας το λογικό των 7 τετραγωνικών τουλάχιστον ανά άτομο. Οπότε λοιπόν εκεί πέρα θεωρούμε ότι θα πάμε και θα είμαστε καλυμμένοι. Άρα λοιπόν η κοινωνική απόσταση, η φυσική απόσταση θα καλύψει και το ενδεχόμενο της μη χρήσης μάσκας από τον πελάτη. Το προσωπικό είναι άλλη ιστορία. Το προσωπικό είναι πολλές ώρες εκεί μέσα, γιατί σε επαφή με πολλούς ανθρώπους, έχει φυσική επαφή, δεν μπορείς να σερβίρεις από 1,5 μέτρο, μην γελιόμαστε τώρα, με καμία πρακτική. Οπότε λοιπόν θα έρθει κοντά. Αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι όσο μπορούμε περισσότερο να έχουμε λιγότερες επαφές του πελάτη, των πελατών στο τραπέζι με το προσωπικό. Άρα, υπάρχουν πολλές πρακτικές που μπορούν να βοηθήσει και η τεχνολογία. Έχουμε πει ότι πλέον θεωρούμε δεδομένο ότι δεν θα έχουμε έναν κατάλογο τον οποίο θα μπορούν να μοιράζονται και οι δύο. Θα έχουμε την καταγραφή από τον ένα από τους δύο ή μπορεί να υπάρχει ένα μικρό ταμπλετάκι το οποίο να συμπληρώνει ο καθένας ή που έρχεται στο τραπέζι και μετά τα παίρνει το προσωπικό να πηγαίνει στην παραγγελία μέσα, το ταμπλετάκι μπορεί να απολυμανθεί και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Θα αποφύγουμε όσο μπορούμε τις χάρτινες παραγγελίες. Έτσι. Όσο αφορά το χειρισμό του εξοπλισμού, θεωρώ ότι, δηλαδή μιλάω για τα μαχαιροπύρουνα, τα πιάτα κτλ. Ούτως ή άλλως είναι κατάσταση υγειονομικού ενδιαφέροντος, ούτως ή άλλως επιβάλλεται να υπάρχει θερμική απολύμανση, δηλαδή ή πλένεις με καυτό νερό ή ξεπλένεις με καυτό νερό ή χρησιμοποιείς πλυντήριο πιάτων, άρα εκεί δεν έχουμε πρόβλημα. Περισσότερο φοβόμαστε εμείς το χειρισμό μέσω του δέρματος παρά τα αντικείμενα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για το μπουφέ. Όσο αφορά το μπουφέ, εντάξει, έχουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πόση ώρα μπορούν να παραμείνουν τα τρόφιμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο βρίσκω την ευκαιρία να το πω, γιατί έχουμε μεγάλα παράπονα από κάποιες επιχειρήσεις όσο αφορά το χώρο, την ώρα την οποία παραμένουν τα τρόφιμα πάνω στους μπουφέδες. Βρίσκω την ευκαιρία να το πω και αυτό. Αλλά σε το θέμα του κορονοϊού έχουμε το ζήτημα της προσφοράς, όπου ο καθένας μπορεί να πλησιάζει από πάνω, άρα να μπει και να φερνίζεται. Θεωρώ ότι εκεί, αν ο μπουφέ συνεχίζει να είναι προσφερόμενος ελεύθερα, εκεί θα πρέπει να παίξει το ρόλο του το plexiglass και να δίνει τη δυνατότητα, μόνο ακουμπώντας από κάτω με λαβίδες υποχρεωτικά, να δίνει και να σερβίρεται. Εκεί, για να αποφύγουμε ακόμα περισσότερο τον κίνδυνο, θα πρέπει να υπάρχει το plexiglass μπροστά, να περνάει να υπάρχει ένας υπάλληλος από πίσω, ο οποίος να σερβίρει και να του λες τι θέλεις και να στα φέρνεις εκεί πέρα και στα παραδίδει ο ίδιος. Άρα να αποφύγουμε εντελώς την επαφή του πελάτη με τον κοινό μπουφέ. Έτσι. Όσο αφορά τώρα τα υπόλοιπα προσφερόμενα μενού στο τραπέζι, νομίζω ότι ο υπάλληλος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Δεν έχουμε υποχρεωτικότητα για τα γάντια. Προτείνεται για τα γάντια, αλλά πολλές φορές φοβόμαστε μήπως τα γάντια είναι η αιτία που κάποιος από το προσωπικό να χαλαρώσει και να πει τώρα είμαι εντάξει. Τα γάντια και να μην πλύνει τα χέρια του. Αυτό φοβόμαστε περισσότερο. Οπότε λοιπόν λέμε μάσκα, όχι γάντια. Δεν ξέρω. Όσο αφορά τώρα τους αποστάσεις για τους μάγειρες, συγγνώμη, δεν είπα. Πάλι εδώ πέρα θα κρατηθούν οι αποστάσεις αυτές οι οποίες είπαμε, το 1,5 με 2 μέτρα θεωρούμε δεδομένο γιατί είναι εργαζόμενοι, άρα θα πρέπει να κρατηθεί και αυτό στην κουζίνα. Όσο αφορά το σκουτενεκέ, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό δεν είναι τώρα, ότι οι σκουτενεκές όλοι είναι με καπάκι και είναι με κάλυμα και ποδοκίνητη. Δεν έχει να αλλάξει κάτι τώρα. Είναι δεδομένο αυτό. Ο μάγειρας, το μαχαιροπύρουν ποτηριών και τα λοιπά μπορεί να γίνεται με κοινόχρηστο σφουγγάρι. Κοιτάξτε, σας λέω και πάλι, ό,τι και να είναι, είτε στη μία να είναι χειροκίνητο, είτε να είναι σε πλυντήριο, μιλάμε ότι το πλύσιμο γίνεται πάντα με χλιαρό νερό, το ξύμα γίνεται πάντα με καυτό νερό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό χειροκίνητα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν στις επιχειρήσεις ζητάμε στις περισσότερες να έχουν πλυντήριο πιάτων. Το πλυντήριο πιάτων, το τελικό ξεύγαρμα, γίνεται στις θερμοκρασίες πάντα πάνω από 80 βαθμούς Κελσίου.
ο ιός σκοτώνεται στους 70. Οπότε θεωρώ δεν έχουμε πρόβλημα. Τώρα, αν έχουμε ένα σφουγγάρι, το οποίο είναι με κρύο νερό και με το οποίο τα περνάμε όλα, ναι, εντάξει, ο ιός μπορεί να μείνει. Θα είναι δύσκολο βέβαια να κολλήσει, γιατί από το πυρούνι δεν κολλάμε το φαγητό, αλλά αν το πυρούνι πριν να κουμπίσει, το έχουμε κουμπίσει, ξέρω εγώ, στη μύτη μας, στο στόμα μας κτλ. Εκεί δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Εκεί υπάρχει πιθανότητα μόλις. Μια ερώτηση. Και μια ερώτηση. Ναι. Γιώργο. Ναι, Γιώργο, συνέχισε. Ειδικά με τους μάγειρες, υπήρχε ένα ερώτημα αν πρέπει να φοράνε μέσα στην κουζίνα, πρέπει να φοράνε μάσκα. Κύριε Φλωρά, αναγκάζομαι υποχρεωτικά να το πω, διότι υποχρεωτικά το λέει για το προσωπικό, ο πίνακας ο οποίος υπάρχει από το Υπουργείο. Στους χώρους εστίασης, υποχρεωτική μάσκα για το προσωπικό. Αυτό λοιπόν σημαίνει δέσμευση και για τους μάγειρες και για τους σερβιτόρους. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ωραία. Προχωράμε. Σύρο. Υπάρχει μια ερώτηση, κύριε Ντελέζο, που είναι κοινή και για τους χώρους εστίασης και για τα ξενοδοχεία. Τι γίνεται με τους κοινόχρηστους χώρους, δωμάτια, πόρτες, πόμολα, τα έπιπλα, το ίδιο και για, και για τους χώρους εστίασης και για τα ξενοδοχεία. Ότι αλλάζουν οι πελάτες, υπάρχει άγγιγμα κτλ. Πώς θα χειριζόμαστε τα θέματα? Ωραία. Λοιπόν, το είπαμε. Οποιαδήποτε επαφή η οποία είναι πάνω από το δάπεδο θεωρείται ότι πιθανόν να είναι μολυσματική επαφή. Όταν λοιπόν φεύγει το πρωί μια οικογένεια και φεύγει από το δωμάτιο, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει χρήση απολύμανσης όλων των κοινόχρηστων αντικειμένων. Άρα λοιπόν μιλάμε για τα πόμολα, σημαίνει χερούλια καρεκλών, οτιδήποτε κουπαστές υπάρχει πάνω, έχουν ανέβει, κατέβει στις σκάλες κτλ. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζουμε μέσα σε ένα δωμάτιο, δηλαδή τα πλήκτρα τα οποία μπορεί να είναι πάνω στα διάφορα κομπιούτερ της τηλεόρασης κτλ. Το σημείο του διακόπτες, όλα αυτά πρέπει να περαστούν τη διάρκεια μια ημέρα, στην οποία θα γίνεται η καθαριότητα, η απολύμανση. Έτσι, τόσο πιο συχνά, τόσο πιο καλά. Δεν υπάρχει κάποιο δεδομένο το οποίο να πούμε ότι μπορεί να είναι. Αυτό το οποίο μπορούμε να προστατεύσουμε είναι από τη μία οικογένεια στην άλλη. Θεωρούμε δεδομένο πια ότι θα υπάρχει απολύμανση όταν θα βγαίνει, έτσι, και δεν μιλάμε για τον καθαρισμό απλών, μιλάμε για την απολύμανση πλέον με χλωρίνη και με αλκοολούχα απολυματικά. Τα δύο τα οποία είναι και κρυμμένα από τον ΕΟΔΗ. Δεν μιλάμε για άλλες δραστικές ουσίες τώρα. Έτσι. Οπότε λοιπόν είναι δεδομένο. Τώρα, ενδιάμεσα τη ημέρα θα συνεχιστεί να γίνεται η απολύμανση αυτή. Από εκεί και πέρα μπαίνει και η ίδια κοινωνική ευθύνη της οικογένειας. Όταν η οικογένεια, παραδείγματος χάρη, τώρα το καλοκαίρι, ας πούμε, γυρίσει από το μπάνιο της, έτσι, καλό θα είναι και οι ίδιοι από εκεί και πέρα να έχουν ένα απολυματικό μαντιλάκι. Αν δεν έχει μπει κανένας μέσα, θεωρώ ότι δεν θα γίνει μόλις από την καθαρίστρια. Έτσι, θεωρώ ότι η καθαρίστρια έχει την ευθύνη και έχει απολυμάνει, δεν έχει μολύνει. Οπότε λοιπόν δεν έχουμε κίνδυνο. Καλό είναι σε κάποια ταυτά χρονικά διαστήματα, αν η οικογένεια μείνει μέσα στο δωμάτιο, να περνάει λιγάκι κάποια μικρά παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν οτιδήποτε. Τώρα, όσο αφορά, ας πούμε λοιπόν, παίρνω τα σενάρια, κατεβαίνουν για φαγητό στην τραπεζαρία. Θα ισχύσουν οι αποστάσεις. Οι αποστάσεις είναι συγκεκριμένες. 2 μέτρα μεταξύ τραπεζιών, ένας πελάτης ανά 2 τετραγωνικά, έως 4 άτομα ένα τραπέζι. Δεν έχει αλλάξει κάτι για εξωτερικούς χώρους, έτσι, στην εστίαση. Οπότε λοιπόν, μιλάω γι' αυτό, για τραπέζια που είναι δίπλα από την πισίνα και οτιδήποτε άλλο, έξω σε μπουφέτες κτλ. Είναι συγκεκριμένα, δεν έχουμε κάτι αλλαγή. Αν υπάρξει κάποια αλλαγή, θα τη δούμε αυτή την εβδομάδα. Νομίζω ότι για τα ξενοδοχεία ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Για να βγουν οι τελικές αποφάσεις. Διαβάζουμε μέχρι ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν έχω αφήσει ένα απάντητο. Μία ερώτηση εδώ όσον αφορά τους ανθρώπους που κάνουν την καθαριότητα. Δηλαδή οι καμαριέρες που θα μπουν μέσα στο δωμάτιο να καθαρίσουν ή οι καθαρίστριες. Mm-hmm. Κάποια μέτρα ασφαλείας δεδομένα ή ίσως αυξημένα που πρέπει να έχουν. Γιατί πριν δεν ξέρω αν τα χρησιμοποιούσαν τα ίδια υλικά καθαριότητας, mm-hmm. τώρα. Και τι γίνεται με την υγεία τους. Κοιτάξτε. Οι καθαρίστρες ούτως ή άλλως πρέπει να έχουν επιστοποιητικό υγείας. Έτσι. Είναι δεδομένο αυτό. Το παλιό βιβλιάριο υγείας. Εντάξει. Τώρα, πιθανόν. Αναφέρομαι και για τη δική τους προστασία, όχι για αν είναι οι ίδιοι ασθενείς. Να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτό. Τώρα, πιθανόν, έτσι, αφού θα φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε υγειονομικό διαβατήριο στις τουριστικές περιοχές, πιθανόν να ζητηθεί και από το προσωπικό της καθαρίστρια ενός ξενοδοχείου να έχει κάνει και το τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού. Θα το δούμε. Δεν είναι καθόλου απίθανο. Μπορεί να υπάρξει και αυτό. Θα περιμένουμε κάποια οδηγία. Και πόσο συχνά μπορεί να γίνεται αυτό από τη στιγμή την οποία ο κίνδυνος μας, αν συνεχίσουμε, αν εννοείται ότι συνεχίσουμε να μιλάμε για το χώρο των ξενοδοχείων, μιλάμε για ανοιχτά σύνορα, άρα λοιπόν ελευθεροεπικοινωνία με άλλες χώρες που όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Οπότε λοιπόν εκεί θεωρώ ότι είναι άλλα καμπανάκια κινδύνου πλέον από εκεί πέρα. Επομένως πρέπει όλοι να έχουμε τα μάτια μας 14. Στο επίπεδο των καθαριστριών.
και οι ίδιες να προστατεύονται με αυτό, αλλά και από εκεί και πέρα, όσο αφορά τα υλικά καθαριότητας και απολύμανσης, δεν έχουμε να αλλάξουμε κάτι. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε αυστηρές διαδικασίες υγιεινής που να μπερδέψουν τον κόσμο. Θέλουμε τις γνωστές ουσίες που χρησιμοποιούν όσο αφορά τη χλωρίνη και τα αλκοολούχα απολυματικά. Μεγάλη σημασία παίζει η δοσομέτρηση, να έχουμε συγκεκριμένες δοσομετρήσεις, να μην αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό. Και από εκεί και πέρα, έτσι, τηρούμε τις οδηγίες, τις οποίες ήδη τόσα χρόνια εφαρμόζουμε σε συνεργεία και δίνουμε στα συνεργεία απολύμανση και καθαριότητα. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Εκεί που ενδεχομένως μπορεί να γίνει κουβέντα είναι στα συνεργεία απολύμανση. Αν θα γίνει, που εκεί πλέον έχουμε άλλα ζητήματα, αλλά θα το δούμε αν υπάρχει κάποια ερώτηση πάνω σε αυτό. Ναι. Ευχαριστώ. Αν ένας πελάτης θα αρνηθεί μέσα σε έναν χώρο εστίασης, τι πρέπει να κάνουμε, επειδή δεν ξέρουμε αν έχει κάτι δεν έχει. Πρέπει να εκενώσουμε το χώρο ή πρέπει να πάρουμε κάποια άλλα μέτρα. Καταρχήν το θεωρώ πολύ ανεύθυνο να φτερνιστεί κάποιος χωρίς να προστατεύσει τον εαυτό του πια, έτσι, χωρίς να προστατεύσει την αναπνοή του. Έτσι, είναι μια πράξη ανευθυνότητας, εντελώς μεγάλη. Έτσι, εντελώς, δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, είναι παράλογο. Θα σας πω τι προτείναμε αντίστοιχα όταν κάναμε την εκπαίδευση στα κομμωτήρια, όπου είπαμε και για παράδειγμα, όταν συμβεί αυτό και είναι σε λειτουργία ένα πιστολάκι, θα πρέπει να σταματήσουν για τουλάχιστον 5 λεπτά. Έτσι. Άρα θα σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αν αυτό θα γίνει εξωτερικά ή εσωτερικά, αν θα γίνει σε εξωτερικό χώρο ή εσωτερικό χώρο. Αν θα γίνει δηλαδή μέσα σε μια κλειστή σάλα ή αν θα γίνει έξω στην αυλή σε μια πισίνα. Ενδεχομένως όταν έχουμε τις αποστάσεις των 2 μέτρων και είναι σε αυλή σε πισίνα, δεν χρειάζεται να πάρουμε κάποιο άλλο μέτρο. Έτσι. Αν είναι σε ένα κλειστό χώρο, στον οποίο δεν έχει αερισμό και ο οποίο φτερνιστεί ο άλλο στον αέρα, έτσι. Πέρα από την ανευθυνότητα, υπάρχει πλέον και νομίζω και κίνδυνος αερομετάδοσης του ιού. Έτσι. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να αντιδράσουμε εκείνη τη στιγμή. Θεωρώ ότι πρέπει να ανοίξουν τα παράθυρα οπωσδήποτε εκείνη τη στιγμή και οι άνθρωποι που ήταν κοντά να απομακρυνθούν για κάποιο χρονικό διάστημα από αυτόν τον χώρο. Έτσι. Τα προσωπικά του αντικείμενα στα οποία πέσαν στα γονίδια, να μαζευτούν και να πάνε για απολύμανση. Φαντάζομαι ότι θα έχει γίνει. Δηλαδή, είναι ένα παράλογο σενάριο αυτό στην εποχή του κορονοϊού. Σε μια πανδημία, να θεωρούμε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που θα κάνουν κάτι τέτοιο. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Πρέπει να του γίνει μια αυστηρή επίβλεψη. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Λοιπόν, και επειδή θα υπάρχουν παράπονα για τους υπόλοιπους ανθρώπους, αναγκαστικά όσοι είναι κοντά του να απομακρυνθούν, να γίνει άμεσος αερισμός του χώρου. Για 10, 20, 30 λεπτά, θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει κάποιος άλλος κίνδυνος, έτσι, αλλά πάλι παίζει πολύ με το τι προϋποθέσεις και τι συνθήκες θα υπάρχουν εκεί σε εκείνο το χώρο. Εντάξει, αυτό, τίποτα άλλο. Σε μια επιχείρηση έχουμε έναν οδηγό και τον συνοδηγό του, που είναι επαγγελματίας και κάνει μεταφορές. Τι είναι καλύτερο, να υπάρχει plexiglass που να τους χωρίζει ή μάσκα και γάντια? Στην αρχή είχαμε μιλήσει για το plexiglass. Υπάρχουν πολλές ενστάσεις τις τελευταίες μέρες από τους επαγγελματίες οδηγούς σχετικά με το πώς θα συμπεριφερθεί το plexiglass, ιδιαίτερα σαν διαχωριστικό στον προς και στο πίσω κάθισμα σε μια μετοπική σύγκρουση. Επομένως, δεν μπορώ να επιμείνω. Κάποιοι μηχανικοί θα πρέπει να το απαντήσουν καλύτερα. Αν λοιπόν πούμε ότι, αν μας πούνε τελικά, γιατί είναι και αυτό ένα σενάριο που συζητείτε, ήταν μια καλή λύση, έτσι, σε ένα ταξί παράδειγμα, να χωρίζει τον προς με τον πίσω. Και να υπάρχει ένα plexiglass στη μέση και να επιβιβάζει πελάτες μόνο στο πίσω μέρος. Θα ήταν μια πολύ καλή λύση. Αν όμως βάλει σε μεγαλύτερο κίνδυνο σε μια μετοπική σύγκρουση και τον έναν και τον άλλον, τότε δεν το συζητάμε. Οι εναλλακτικές οι οποίες έχουμε αντί για το plexiglass είναι η μάσκα. Οπότε λοιπόν, αν δεν έχουμε το plexiglass μέσα σε ένα ταξί, θα πρέπει να φοράει μάσκα και ο ένας και ο άλλος. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς ταξί, ούτως ή άλλως έχουμε υποχρεωτικότητα του προσωπικού, υποχρεωτικότητα και του κοινού για τη μάσκα. Από εκεί και πέρα, σαν έξτρα, αν θέλει κάποιος, έτσι, ο οποίος μπαίνει μέσα σε ένα ταξί, προκειμένου κυρίως να προστατεύσει τα μάτια του, υπάρχει το ασπίδιο, η προσωπίδα. Και αυτό σαν έξτρα έτσι, μέτρο. Εντάξει, νομίζω όμως ότι με τη μάσκα και με ανοιχτά παράθυρα εννοείται πάντα, χωρίς εξαρισμό, είμαστε καλυμμένοι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κίνδυνος. Το ίδιο ούτως ή άλλως κάναμε και όταν προτείναμε τα σενάρια δημόσιας υγείας, στις προσομοιώσεις που κάναμε στις σχολές οδηγών αυτοκινήτων. Επειδή είπατε για την χρήση προσωπίδα τύπου, προστατεύει? Δεν σας άκουσα, συγγνώμη κύριε Κοσκοβόλη. Προσωπίδα στον διατρικού τύπου,
Προστατεύει. Συγγνώμη, όποιος είπατε, οδοντιατρικού, ο... Οδοντιατρικού τύπου. Προσωπίδα. Προσωπίδα. Προσωπίδα, προσωπίδα. Ναι, εντάξει, προσωπίδα, ναι, ναι. Η απλή προσωπίδα, δεν χρειαζόμαστε κάτι έξτρα. Η απλή αυτή προσωπίδα είναι πλαστικό, πλένεται, έτσι. Είναι πολλαπλών χρήσεων. Περνάς πάνω αλκοολούχο απολυματικό επιτόπου και τα απολυμμένη επιτόπου, δεν έχουμε κίνδυνο. Κανέναν. Το καλό είναι αυτό, ότι περνάει επιτόπου το αλκοολούχο απολυματικό με ένα χαρτάκι, τελείωσε. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Δεν χρειάζεται να παίρνεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απολυματικό. Επαναλαμβάνεσαι, παρακαλώ. Δεν σας ακούω καλά. Το ενεργό οξυγόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απολυματικό. Το ενεργό οξυγόνο, σαν συστατικό του υπεροξικού οξέως, ναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, γιατί ήταν μία από τις προτινόμενες οδηγίες του CDC, σαν ουσία η οποία έχει δοκιμαστεί έναντι του κορονοϊού και μπορεί να το πιάσει. Άρα λοιπόν, με αυτή τη μορφή, μπορώ να σας πω, ναι, τώρα σε μια άλλη χημική ένωση η οποία βγάζει το ενεργό οξυγόνο, δεν μπορώ να το ξέρω, πρέπει να το δούμε. Να δούμε τη βιβλιογραφία. Αν είναι όμως μέσα από υπεροξικό οξύ, ναι, μπορεί να κάνει. Υπάρχει μια ερώτηση για τα σχολεία για μικρά παιδιά, που συνδέεται και με μια δεύτερη, με το τι κάνουμε με τους χώρους ύπνου των παιδικών σταθμών. Δηλαδή, πώς συμπεριφερόμαστε, πώς προσέχουμε τα παιδιά, τα μικρά παιδιά στα σχολεία και ειδικότερα για τους βρεφοολυμπιακούς, τους χώρους για τον ύπνο. Ο χώρος του ύπνου είναι ένας χώρος μακράς παραμονής. Είναι από ό,τι γνωρίζω η ώρα μέχρι να φύγουν τα παιδιά να πάνε στο σπίτι. Άρα λοιπόν έχουμε να δούμε τι κοινόχρηστα αντικείμενα θα υπάρχουν. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν κοινόχρηστα αντικείμενα. Είτε μιλάμε για σεντόνια, είτε μιλάμε για τα κρεβατάκια τους ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να διαμεράζουν μεταξύ τους. Θα κρατήσουμε τις αποστάσεις οι οποίες νομίζω ότι θα συγκεκριμενοποιηθούν μέχρι να ανοίξουν οι παιδικοί σταθμοί όσο αφορά τέτοιες δραστηριότητες. Δεν ξέρω αν θα μείνουμε εκεί στο 1,5 μέτρο ή θα πάμε περισσότερο. Φαντάζομαι ότι σίγουρα θα είμαστε στο ένα άτομο ανά 7 τετραγωνικά. Άρα θα υπάρχει μια διασπορά στο χώρο. Δεν θα υπάρχει συνοστισμός, είναι βέβαιο. Έτσι. Το καθένα θα έχει τα ατομικά του είδη. Μπορεί ενδεχομένως να τα φέρουν και από το σπίτι τους ή ακόμα καλύτερα να τα χειρίζει το ίδιο ο παιδικός σταθμός, γιατί τότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε τον κεντρικό έλεγχο, άρα ξέρουμε ότι έχουν απολυμανθεί, άρα είμαστε καλύτερα. Θα χειρίζονται, νομίζω ότι οι παιδαγωγοί εκεί πέρα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά να χρησιμοποιήσουν τα μέσα ατομικής υγιεινής. Με τα παιδιά έχουμε ένα ζήτημα το οποίο είναι η απρόσμενη συμπεριφορά. Έτσι, έχουμε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως, όπως είπαμε, με τα διάφορα σενάρια ψευδούς αισθήματος ασφάλειας. Δηλαδή, τα παιδιά φορώντας τη μάσκα, έτσι, μπορούν να θεωρήσουν ότι είναι ασφαλέστατα και μπορούν λοιπόν από εκεί να κάνουν οτιδήποτε. Άρα, από αυτό που φοβόμαστε, είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση τα παιδιά. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Όπως σας είπα, ότι το πρασικό μας πρόβλημα το οποίο υπάρχει με τα παιδιά είναι ότι κυρίως περνάνε την νόσο στον αέρα, που λέμε. Δηλαδή, είναι ασυμπτωματικά. Οπότε λοιπόν εκεί πέρα νομίζω ότι ο κίνδυνος ο μεγάλος δεν θα είναι από ένα παιδί στο άλλο, αλλά το ένα παιδί να κολλήσει το άλλο και να το μεταφέρει την ασθένεια στο σπίτι του ή να κολλήσει τους ενήλικες που είναι ως προσωπικό στο σταθμό. Οπότε λοιπόν, τα παιδιά δεν θα χρειαστεί ιδιαίτερα μέσα. Αυτοί που θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ είναι το προσωπικό των παιδικών σταθμών. Αυτοί θεωρώ ότι θα είναι σε άμεσο κίνδυνο. Ευχαριστώ. Σε ένα κατάστημα προϊόντων, όταν μπαίνει ο πελάτης, το κάθε αντικείμενο που αγγίζει πρέπει να απολυμαίνεται αμέσως? Δεν πρέπει να αγγίζει πλέον το κάθε αντικείμενο, γιατί αναγκαστικά θα πάμε σε απολύμανση. Επισκέφθηκα σήμερα ένα κατάστημα ρούχων για τα σενάρια δημόσιας υγείας. Δεν είναι δυνατόν να κουμπάει το καθένα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι. Άρα λοιπόν, ή θα προσωπικό θα είναι εκεί και θα το απαγορεύει, ή αναγκαστικά θα βάζουμε ένα τρόπο, θα βάλουμε τα plexiglass να μην ακουμπάνε όλα τα αντικείμενα. Θα έχουμε κάποια συγκεκριμένα, είπαμε, τα οποία θα δοκιμάζονται, και από εκεί και πέρα δεν θα έχουμε δυνατότητα ο καθένα να ακουμπήσει οτιδήποτε. Γιατί ναι, αυτό θα μπορεί να είναι μία αιτία μετάδοση του ιού. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Μια ταβέρνα, κύριε Ντελέζο, ρωτάνε, που χρησιμοποιεί την αυλή τη, που έχει ανοιγόμενη οροφή, αλλά βέβαια είναι κλειστή από εξωτερικό τοίχο. Θα μπορέσει να λειτουργήσει αν είναι στην αρμοδιότητα, αν μπορεί, ας πούμε, να πει τι πρέπει να κάνει. Σαν υγειονολόγος, τι προτείνετε, τι θα μπορούσε να κάνει? Δηλαδή, έχει τοίχους κλειστή, έχει ανοιχτή οροφή μόνο.
Θα πρέπει στην άδειά του να δούμε ο χώρος αυτός ως τι προσδιορίζεται, αν είναι ανοιχτός ή κλειστός χώρος. Φαντάζομαι ότι ο χώρος αυτός έχει να κάνει αντίστοιχα πώς χειρίζεται, να το πω απλά, πώς το χειρίζονται από πλευράς οι υγειονομικές αρχές, τι έχουν συζητήσει μαζί του για το κάπνισμα. Έτσι μπορεί να καταλάβει αν θα το θεωρούν ανοιχτό ή κλειστό χώρο. Έτσι. Οπότε λοιπόν, αν είναι κλειστός χώρος, θα πάμε τετραγωνικά. Αν το πάρουν σαν ανοιχτό, θα είναι τα 2 μέτρα μεταξύ τραπεζιών και ένας πελάτης ανά 3 τετραγωνικά εξωτερικού χώρου, 4 άτομα ανά τραπέζι. Αυτό θα ισχύσει. Οπότε λοιπόν, όσον αφορά την κοινωνική απόσταση αυτή. Τα υπόλοιπα, όσον αφορά την τροφοδοσία των τραπεζών και του προσωπικού, θα είναι τα ίδια με αυτά που αναφέραμε. Έτσι. Το βασικό σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτές τις ερωτήσεις, είναι το πώς θα διαθετήσουμε τις αποστάσεις. Αυτό είναι το θέμα. Αν θα είναι εσωτερικός ή εξωτερικός χώρος. Αν έχει δυνατότητα είναι να δείξει την οροφή. Είναι παλιά μοντέλα, κύριε Τελεζοπέη, ο ενδιαφερόμενος, ο κύριος Γρηγοριάδης, λέει ότι είναι παλιά μονοκατοικία. Λέω το εξής. Αν είναι εξωτερικός χώρος, αν μπορεί να ανοίξει η οροφή, γλιτώνει από έναν μεγάλο μπελά που είναι η διευθέτηση του κλιματισμού. Οπότε λοιπόν, με μια πόρτα έχουμε ήδη κατακτήσει μεγάλο κομμάτι υγιεινής. Έτσι. Οπότε λοιπόν, αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, από ένα κλειστό χώρο. Οπότε λοιπόν έχει ήδη πολλά θετικά ο χώρος αυτός. Εκεί νομίζω που πρέπει, σε αυτή την περίπτωση που περιγράφεται, που πρέπει να δούμε, να σταθούμε ιδιαίτερα, είναι στη διευθέτηση των αποστάσεων. Μέχρι να ανοίξουν τα εστιατόρια, λέω πάλι, νομίζω ότι θα είμαστε ακόμα πιο συγκεκριμένοι από αυτά τα οποία σας αναφέρω τώρα. Πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε εγκύκλιο για τις αποστάσεις στα τραπέζια. Προς το παρόν, μένουμε σε αυτά τα οποία είπαμε τώρα. Σιρό, έχω κάποια ερωτήματα από την αρχή. Στα κοσμηματοπολία που ρωτούν πώς χειριζόμαστε τα αντικείμενα τα οποία δοκιμάζουν, γιατί στα κοσμηματοπολία δοκιμάζουν συνήθως. Τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε? Όσο μπορούμε να τα αποφύγουμε. Καταρχήν, στα κοσμηματοπολία, εγώ την εικόνα που έχω είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καθιστός μπροστά σε ένα γκισέ και μπαίνει ένας όρθιος πελάτης μπροστά του. Εκεί θεωρώ ότι είναι απαραίτητο το γκισέ. Μια θεωρώ πολύ επικίνδυνη επαφή είναι αυτή που είναι ένας πελάτης, άρα άγνωστη επαφή μπροστά, και έρχεται και μιλάει σε έναν καθιστό εργαζόμενο πίσω από ένα πάγκο. Άρα θεωρώ εκεί πέρα ότι οπωσδήποτε η μάσκα για να προστατεύσει τον εργαζόμενο, ο οποίος επειδή δεν την έχει φορέσει, επειδή δεν θα είναι υποχρεωτικό, μπορεί να έχει ξεφύγει, να έχει ξεχαστεί. Άρα θεωρώ ότι εκεί πρέπει τον γκισέ με τη μορφή του plexiglass να παίξει το ρόλο του. Θα είναι πολύ σημαντικό για να αποφύγουμε εκεί τα σταγονίδια. Από εκεί και πέρα τώρα. Έχουμε αντικείμενα τα οποία δοκιμάζονται. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε δυστυχώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, να μην δοκιμαστούν, να μην έχουν αυτή την αθρώα δοκιμασία των διαφόρων αντικειμένων, κοσμημάτων κτλ. Ό,τι δοκιμαστεί πρέπει να απολυμανθεί. Έτσι, το καλό με το αλκοολούχο απολυμαντικό, η αλκοόλη, το καλό είναι ότι δεν καταστρέφει τα αντικείμενα. Και γι' αυτό την έχουν εγκρίνει ένας άλλος τρόπος που έχουν κριθεί για απολύμανση χώρων, αντικειμένων κτλ. Σε σχέση με άλλες απολυμαντικές ουσίες, οι οποίες έχουν ζημιά, δημιουργούν ζημιά. Με τις αλκοόλες θεωρώ δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι και το βασικό πλεονέκτημα. Υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις για το θέμα που σας ρώτησα προηγούμενα για την προσωπίδα. Εάν αυτή μπορεί να αντικαταστήσει τη μάσκα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Η προσωπίδα προστατεύει το άνω μέρος του προσώπου. Το στόμα είναι εκτεθειμένο, από κάτω είναι κενό. Έτσι. Μιλάμε για μάσκα και προσωπίδα. Δεν μιλάμε για σκέτη προσωπίδα, ποτέ. Έχω και εγώ κάποια ερωτήματα από την αρχή. Έχουν αναφερθεί στον ανεμιστήρα οροφής και αν μπορούμε να καθαρίζουμε εμείς το φίλτρο του air condition τακτικότερα από το να καλούμε τον τεχνικό. Ναι. Ο ανεμιστήρας οροφής βεβαίως μπορεί, εφόσον οι ίδιοι άνθρωποι θα μπορούν να χειριστούν το θέμα της ζέστης, βεβαίως μπορεί να είναι μια πολύ καλή λύση για να εγκαταστήσουμε και να γλιτώσουμε το air condition. Επιπρόσθετα, θέλουμε ανεμιστήρα οροφής ή και μικρό ανεμιστήρα με απέναντι πόρτα, η οποία όμως να μην είναι πολύ χαμηλά αυτός ο ανεμιστήρα, δεν το έχουμε σε ένα ψηλό σημείο. Πάλι ο στόχος να δημιουργηθεί ένα ρεύμα πάνω από τα κεφάλια μας, απέναντι ανοιχτή πόρτα ή παράθυρα, είναι πάρα πολύ καλή λύση για να αποφύγουμε την αερομεταφερόμενη μετάδοση. Ένα λοιπόν σημείο είναι αυτό. Ποιο είπατε το δεύτερο, συγγνώμη κύριε Φλωρά. Για αν μπορούμε να καθαρίσουμε το air condition, το φίλτρο μόνοι μας. Βεβαίως. Το φίλτρο το air condition, όσο πιο συχνά, τόσο πιο καλά. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα προς Θεού, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι μια κοινή πρακτική. Βγάζουμε τα φίλτρα, τα ρίχνουμε, μπορούμε να τα πλύνουμε στην πανιέρα με καυτό νερό. Δεν νομίζω ότι χαλάνε, από ό,τι έχω μιλήσει με ψυχτικούς. Και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να είμαστε ασφαλείς για την περίπτωση στην οποία, αν τυχόν δούλεψε σε ανακύκλωση, να έχει φιλτράρει και να έχει παραμείνει ο ιός,
Να πω εδώ πέρα κάτι ακόμα το οποίο δεν το είπαμε στην κεντρική εισήγηση, όπου έχουμε περιπτώσεις που η επιχείρηση μπορεί να έκανε να λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, 2-3 μήνες, και έχει μαντευτεί σκόνη στις κλιματιστικές μονάδες, και εδώ έχουμε ένα άλλο ζήτημα το οποίο φοβόμαστε πλέον στην Ελλάδα, όχι τόσο πολύ, αλλά και εδώ να είμαστε. Δεν είναι, στην Ελλάδα δεν είμαστε μόνο η Αθήνα, είναι γενικά διάφορες περιοχές που έχουν υγρασία. Να προσέξουμε λιγάκι το ζήτημα της νόσους των λεγιοναρίων, της νόσους των ρηκοντήσεων, τη λεγιονέλα. Σε κλειστά συστήματα που έχουν ανοίξουν 2-3 μήνες, υπάρχει κίνδυνος εκεί. Οπότε λοιπόν, πάρα πολύ απλά και εύκολα, πριν ξεκινήσουμε να λειτουργούμε και για τις βρύσες μας, τα υδάτινα συστήματα, και για τα air condition, να κάνουμε αυτό το γρήγορο που λέμε ψυχροθερμικό σοκ. Δηλαδή, να ανοίξουμε όλες τις βρύσες ταυτόχρονα το καυτό νερό για μισό λεπτό και μετά αμέσως, για μετά το μισό λεπτό κρύο, παγωμέ, όσο το πιο κρύο. Αυτό κρύο ουσιαστικά είναι μια μορφή, να το πούμε έτσι, παστερίωσης του δικτύου. Άρα λοιπόν να αποφύγουμε και τον κίνδυνο της λεγιονέλας. Σε κατάστημα ρούχων, για τα ρούχα που δοκιμάζονται, ποια ρούχα δεν θα πρέπει να δοκιμάζονται και μήπως χρησιμοποιώντας πρέσα ή σίδερο είναι καλύτερο από ατμοκαθαριστή, για να τα απολυμάνω, να το πούμε έτσι. Δεν θα δοκιμάζονται τα ρούχα, είπαμε, τα οποία περνάνε από το λαιμό. Αυτά δεν πρέπει να δοκιμάζονται, είναι μεγάλο κίνδυνος. Τώρα, εμένα δεν με πειράζει αν είναι ο τυποκαθαριστής, αν θα είναι σίδερο. Αυτό το οποίο με νοιάζει είναι το θέμα του λίπους, της ακαθαρσίας, βρωμιάς. Νομίζω ότι με το σίδερο ψεκάζονται κιόλας πριν. Εντάξει, πάντως, αν δεν γίνει αυτός ο ελάχιστος καθαρισμός με μηχανική τριβή, μετά δημιουργείται ζήτημα. Έτσι, οπότε το ένα ή το άλλο πρέπει να προσέξουμε. Ωραία. Για το plexiglass, για ένα τουριστικό πρακτορείο, συστήνεται να έχει plexiglass μπροστά στο σημείο που έρχεται σε επαφή με τον πελάτη, μπροστά από το γραφείο. Εννοείται μέσα στον χώρο του γραφείου. Ναι, ναι. Ένα τουριστικό πρακτορείο. Η μάσκα ή το plexiglass, ναι. Η μάσκα φαντάζομαι θα είναι υποχρεωτική για εκεί, επειδή θα έχουμε χρόνους αιχμής, επομένως ζέστη, άρα η μάσκα μπορεί να έχει νοτήσει, άρα μην έχει τη μέγιστη απόδοση. Νομίζω ότι μια καλή περίπτωση το plexiglass θα παίξει το ρόλο του εκεί πέρα για κάποια γκρουπ τα οποία θα μπουν όλοι μαζί μέσα, που δεν θα πρέπει να μπουν, αλλά μπορεί να μπουν. Καταλαβαίνουμε ότι στις διακοπές, σε τουριστικές περιοχές τα πράγματα είναι πιο χαλαρά, αν έχουμε κιόλας λίγα κρούσματα, μπαίνει ο κόσμος, χαλαρώνει, άρα μπαίνει πιο εύκολα μέσα. Εκεί νομίζω το plexiglass σε ένα γκισέ ενός τουριστικού γραφείου θα παίξει πολύ καλό ρόλο πρόληψης. Ναι. Δύο ερωτήματα για την τουαλέτα. Αν ένας φορέας του ιού μπει στην τουαλέτα, ο επόμενος επισκέπτης πώς προφυλάσσεται? Και το δεύτερο, χωρίζοντας ηλικιακά τις τουαλέτες, η τουαλέτα για τους μεγάλους ανθρώπους δεν έχει μεγαλύτερο κίνδυνο, αν για παράδειγμα ο ένας είναι φορέας και μπουν μετά 2-3 άνθρωποι, εκεί θα είναι μεγάλος ο βαθμός μετάδοσης του ιού? Ναι, κοιτάξτε, είναι σίγουρα, αλλά από την άλλη εμάς ο στόχος μας όταν προτείναμε τις ηλικιακές τουαλέτες είναι κυρίως να αποφύγουμε τη μετάδοση από αυτούς τους οποίους λέμε μεγάλους φορείς, μεγάλα ρεζερβουά της ασθένειας, που είναι κυρίως οι μικρές ηλικίες και οι παραγωγικές ηλικίες, με την έννοια ότι όσοι πάνε ηλικιωμένοι στις ηλικιακές τουαλέτες των μεγάλων έχουν μια ιδιαίτερη αίσθηση ευθύνης και προσοχής. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι άνθρωποι που είναι περισσότερο απομονωμένοι, είναι άνθρωποι που έχουν εκτεθεί λιγότερο. Άρα λοιπόν εμείς, σαν δείγμα ευθύνης, συνεχίζουμε και τους προστατεύουμε μέσα στην τουαλέτα. Φανταστείτε το ίδιο να πάει σε μια τουαλέτα αντρών γυναικών, στην οποία πριν είχε πάει ένα μικρό παιδί το οποίο δεν είχε κανένα σύμπτωμα και ήταν ένας μεγάλος αριθμητικά ο πλευράς ιών φορέας, πόσο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι? Άρα λοιπόν εκεί πέρα κινητοποιούμε τα καμπανάκια κινδύνου για τους ανθρώπους μεγάλους, ότι εκεί είμαστε εδώ για να σας προστατεύσουμε ακόμα περισσότερο, κάνουμε αυτή την μετατροπή. Άρα λοιπόν πάντα εννοείται η διαδικασία του καθαρισμού όσο πιο συχνά, έτσι, με τον ίδιο τρόπο. Τώρα, πώς μπορεί να κολλήσει αυτό την τουαλέτα? Δεν κολλάει δερματικά, δεν κολλάει από τον νηπτήρα, να το πάρουμε στο δέρμα μας, δεν περνάει από το αίμα. Μπορείς να κολλήσεις αν από τον νηπτήρα, από την τουαλέτα, από τις διάφορες επιφάνειες, κάνεις την κίνηση και βάλεις τα χέρια στο πρόσωπό σου, μύτη, στόμα. Μόνο έτσι κολλάς. Αν λοιπόν εσύ φεύγεις από την τουαλέτα, πλύνεις τα χέρια σου καλά με ζεστό νερό και σαπούνι, δεν έχεις κανένα κίνδυνο να κολλήσεις από την τουαλέτα. Εμείς όμως που έχουμε το κατάστημα ή το εστιατόριο, πρέπει να παίρνουμε κάποια μέτρα
μετά από κάθε επίσκεψη στην τουαλέτα ή κάθε τρεις, κάθε πέντε επισκέψεις πρέπει κάτι να κάνουμε ή δεν έχει νόημα? Θα ήταν ιδανικό, θα ήταν ιδανικό αυτό, αλλά από την άλλη φοβόμαστε άλλο κίνδυνο, ότι όταν έχουμε κατάχρηση απολυματικών, μαζί ξέρετε χαλάμε τη φυσική ισορροπία των μικροβίων που υπάρχει, διότι θα καταστρέψουμε μαζί και τα καλά μικρόβια τα οποία υπάρχουν στην χλωρίδα του χώρου, να το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν αν κάθε 5 λεπτά περνάμε τα πάντα με χλωρίνη, πέρα από κουραστικό, έχει να κάνει ζημιά και στη φυσιολογική χλωρίδα του περιβάλλοντος, το οποίο αυτή τη θέλουμε ως φυσικό ανταγωνιστή του ιού. Επομένως, δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα. Περισσότερο πρέπει να πούμε στις συστάσεις να χρησιμοποιήσει ο καθένας καλά την ατομική υγιεινή, να πλένει τα χέρια φεύγοντας από την τουαλέτα, παρά να πάμε σε κάτι τέτοιο το οποίο είναι αμφίβολο, αν θα βοηθήσει σε κάτι. Ωραία. Εγώ έχω άλλη μία μόνο από τις παλιές, σχετικά με τους ιονιστές. Αν έχει όφελος σε σχέση με τον ιό, αν πρέπει να χρησιμοποιούμε ή όχι. Και βλέπω είναι ακόμα δύο ερωτήσεις εδώ οι τελευταίες και νομίζω ότι μετά μπορούμε να, αν δεν έχουμε να συμπληρώσουμε, για να κλείσουμε. Άρα για τους ιονιστές. Ωραία. Όσον αφορά τους ιονιστές, αυτός ο προβληματισμός ο οποίος μπήκε είναι ο εξής, ότι ο ιονιστής έχει κάνει μια κίνηση στα γονιδίων του χώρου της υγρασίας να τα συλλέξει προς τη συσκευή του. Εμείς γενικά θέλουμε οποιαδήποτε κίνηση αέρα στα γονιδίων που υπάρχει στο χώρο και πολύ περισσότερο υγρών στα γονιδίων πιθανόν από ένα χώρο που έβαλες και υπάρχει πάνω σε ένα υπόγειο που χρησιμοποίησες τον ιονιστή και να βάλεις να μαζέψεις την υγρασία. Αυτή την κίνηση λοιπόν στα γονιδίων εμείς δεν τη θέλουμε και ιδιαίτερα σε ζώνες κοντά στο πρόσωπό μας. Επομένως θα πρέπει να το σκεφτούμε δεύτερη φορά αν ο ιονιστής θα κάνει καλό ή όχι. Από τη μία ναι θα μειώσει την υγρασία του χώρου που είναι ένας παράγοντας πρόκλησης μολύνσεων. Από την άλλη όμως αυτή η κίνηση αέρα και στα γονιδίων που πιθανόν έχουν τον ιό προς τον ιονιστή για να τα συλλέξει, φοβάμαι ότι όταν θα είναι στη ζώνη λειτουργίας των εργαζομένων, μήπως μας δημιουργήσει έξτρα μόλυνση. Οπότε λοιπόν, θεωρώ ότι θα είναι καλύτερο να μην λειτουργήσουμε τον ιονιστή, παρά να λειτουργήσουμε τον εξαρισμό σε ζώνη πάνω από το κεφάλι μας. Και φυσικά το φυσικό εξαρισμό εννοείται, έτσι. Σύρο, θέλεις να πεις τις τελευταίες ερωτήσεις? Μια επόμενη ερώτηση είναι σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο που κάποιος πελάτης θα χρειαστεί να ακυρώσει κάποιο εισιτήριο. Θα πρέπει να πιάσουμε το εισιτήριο που θα μας δώσει ο πελάτης για να κάνουμε την ακύρωση. Το εισιτήριο είναι χάρτινο και θερμικό. Πώς το διαχειριζόμαστε? Σαν μολυσμένο. Ή θα το, από τη στιγμή που αυτό που περιγράφεται δεν μπορεί να το κρατήσουμε 24 ώρες. Αν μπορούμε, του λέμε, πέταξε το εσύ ο ίδιος μέσα στο κουτί αυτό των χάρτινων αντικειμένων και κράτησε το εκεί. Από τη στιγμή που δεν γίνεται αυτό, θα το πούμε λοιπόν, το πιάνουμε σαν μολυσμένο, μπορούμε να βάλουμε τα γάντια μας ή αν το πιάσουμε το άπλυνο οπωσδήποτε τα χέρια μας, έτσι, θεωρούμε ότι είναι εισερχόμενη χάρτινη επιφάνεια. Άρα θεωρείται δυνητικά μολυσμένο. Δεν το συζητάμε. Αύριο στην ιστοσελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου θα είναι το σημερινό webinar για όποιος θέλει να το ξαναδεί. Δύο-τρεις ερωτήσεις ακόμα είναι. Η μία αναφέρεται στα οικιακά απολυματικά, στα δυναμική με τα ακολούθα απολυματικά. Και αν προτείνετε κάποια οικιακά απολυματικά που αναφέρεται σε αυτά που απολυμένουν χωρίς χλώριο, εάν νομίζετε ότι αυτά έχουν κάποια αξία. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν, οικιακά απολυματικά είναι πολύ γενική έννοια. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλύτερο να μιλάγαμε συγκεκριμένα, να μου λέγανε ποια δραστική ουσία είναι. Εδώ πλέον οι διεθνείς οδηγίες μιλάνε για συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, άρα λοιπόν μπορούμε πάνω σε αυτό να κάνουμε μια συζήτηση. Αυτή τη στιγμή, σε πρώτη φάση, πρώτη γραμμή, είναι το χλώριο, στις μορφές του υποχλωριώδους ή του διοξείδου του χλωρίου που είπαμε, τα αλκοολούχα και από εκεί και πέρα αρχίζουμε κάποιες υποπεριπτώσεις. Υπάρχει και ο ΔΗ έδωσε μια δεύτερη λίστα η οποία ήταν από τα εγκεκριμένα από το αντίστοιχο ΕΟΦ της Αμερικής, το FDA για όσους γνωρίζουν, το οποίο ανοίξαμε την γκάμα των δραστικών ουσιών για τα απολυματικά. Έχουμε δηλαδή δυνατότητες πολλές. Να πω όμως το εξής. Στο εμπόριο, στο σούπερ μάρκετ παράδειγμα, κυκλοφορούν πολλά απολυματικά τα οποία οι δραστικές τους ουσίες δεν έχουν εγκριθεί και δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής ως κατάλληλες για να αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό. Εδώ λοιπόν θέλουμε μια προσοχή. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αν λοιπόν εννοούμε αυτό για τα οικιακά απολυματικά, όχι, δεν μπορούν όλα τα οικιακά απολυματικά να σκοτώσουν τον κορονοϊό.
Τώρα, θα μου πείτε, λοιπόν, τι κάνουμε, τα αποσύρουμε? Όχι, δεν τα αποσύρουμε. Ουσιαστικά θα τα χειριστούμε, όποια από αυτά τα χειριστούμε και μπορούν να χειριστούν, να τα χειριστούμε σαν απορρυπαντικά. Δηλαδή, θα πάμε να εκμεταλλευτούμε την τριβή με ζεστό νερό για να απομακρύνουμε τον κορονοϊό από την επιφάνεια. Άρα, λοιπόν, θα δράσουν σαν απορρυπαντικά. Όχι όμως σαν φορείς επιτόπιας καταστροφής του ιού. Αυτό είναι συγκεκριμένες ουσίες που μπορούν να το κάνουν μέχρι στιγμής. Και για να γίνει αυτό, θα πρέπει οποιοδήποτε κατασκευαστής να γράφει πάνω όχι γενικά μικροβιοκτόνο, θα πρέπει να γράψει ιοκτόνο, και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση πλέον φτάσαμε στο σημείο στο οποίο να λέει ότι διαθέτει μελέτη δραστικότητας και έναντι του συγκεκριμένου ιού, για να είμαστε σίγουροι. Εντάξει. Ωραία. Μία ερώτηση σχετικά με τον καθαρισμό κοσμημάτων. Εάν αντί να χρησιμοποιούμε αλκοολούχα διαλύματα, μπορούμε να τα απολυμμένουμε με UV? Εφόσον δεν έχουν κάποια πλαστικά εξαρτήματα πάνω, νομίζω ναι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Άρα αν το... Να ρωτήσουμε και τον κατασκευαστή, αλλά δεν βλέπω κάποια επικινδυνότητα. Okay. Η τελευταία νομίζω είναι ότι παπούτσι ή σαγιονάρα, τι διαδικασία ακολουθούμε στη δοκιμή? Πουλάμε παπούτσια δηλαδή. Και αυτή είναι η τελευταία. Έρχονται και άλλες, αλλά θα πρέπει να σταματήσουμε, οπότε αυτή είναι η τελευταία. Ωραία. Δυνητικά μολυσμένο, με την έννοια βέβαια στο παπούτσι, στο πόδι είναι δύσκολο να βρεθεί ο ιός, άρα το θεωρώ δύσκολο εκεί πέρα. Περισσότερο είναι ο υδρότας, δηλαδή είναι συνθήκες και τα λοιπά, η υγρασία στο παπούτσι και τα λοιπά που μπορεί να το ευνοήσει. Αλλά θεωρώ δύσκολο, περισσότερο είναι τα χέρια μας, ό,τι ακουμπάμε. Άρα δεν είναι τόσο επικίνδυνο. Αυτό το οποίο θα θέσω σε επικίνδυνο σημείο εκεί είναι τι? Ο υπάλληλος ο οποίος θα σκύψει, θα γονατίσει μπροστά στον πελάτη, στην πελάτησα, και στο οποίο το κεφάλι του υπαλλήλου θα είναι σε χαμηλότερο επίπεδο από ότι στον πελάτη που θα έχει καθίσει να δοκιμάσει ένα παπούτσι. Εκεί λοιπόν είναι μια πολύ εύκολη επαφή, να πεταχτούν στα γονίδια από το στόμα του πελάτη προς το στόμα, στο πρόσωπο του εργαζόμενου. Εκεί λοιπόν ίσως σε τέτοιες επαφές να παίζει ένα ρόλο και το ασπίδιο μεγαλύτερης προστασίας, για να προστατεύσουμε τα μάτια και το πρόσωπο του εργαζόμενου. Θεωρώ δεδομένο τη μάσκα, έτσι, εκεί σε αυτό θεωρώ δεδομένο τη μάσκα. Οπότε λοιπόν, ίσως το ασπίδιο να προστατεύσει λίγο περισσότερο αυτό το σημείο, στο οποίο ο εργαζόμενος να είναι λίγο πιο κάτω, όπως στην περίπτωση του γκισέ που είπαμε πριν, σε σχέση με τον πελάτη. Σύρο Κοσκοβόλη, δεν ξέρω αν έχει άλλη άποψη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε. Έχω κλείσει τον ήχο σου. Για άνοιξε. Σύρο, άνοιξε τον ήχο σου. Ήδη έστειλα το email στο οποίο μπορούν να στείλουν τα ερωτήματα. Το infoprograms.gr, εκτός από τα υπόλοιπα emails. Και τις ερωτήσεις αυτές μαζί με τον κύριο Ντελέζο θα τις απαντήσουμε όλες, αναρτώντας στο site του επιμελητηρίου τις απαντήσεις μαζί με την παρουσίαση. Ευχαριστούμε όλους που κάθισαν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Πιστεύω ότι ήταν μια χρήσιμη και αναλυτική παρουσίαση. Και από την πλευρά μας και εγώ θέλω να ευχαριστήσω, και ο λόγος στο κύριο Φλωρά. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι σαν επαγγελματικό επιμελητήριο έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα με τα webinars. Πάνω από σχεδόν 15.000 άνθρωποι έχουν παρακολουθήσει από διάφορους κλάδους τα webinars και έχουμε απαντήσει σε περίπου 12.000 emails οι ειδικοί συνεργάτες του επιμελητηρίου, φοροτεχνικοί και δικηγόροι. Τώρα πήγαμε στο επόμενο στάδιο, στην επόμενη μέρα. Σε συνεργασία με τον κύριο Ντελέζο την άλλη εβδομάδα θα έχουμε 4 οδηγούς έτοιμους για τα κομμωτήρια, τους αισθητικούς, σχολές οδηγών και φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Επειδή είχαμε ερωτήματα για τους παιδικούς σταθμούς, να σας πούμε ότι ήδη έχουμε κάνει webinar για τους παιδικούς σταθμούς, για τους κομμωτές, για τους αισθητικούς. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να τα βρει στο site του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, όποιος επαγγελματίας από τον κλάδο. Υπήρχε μια ερώτηση την οποία δεν την έκανα στον κύριο Ντελέζο, γιατί ήταν πιο πολύ, θα έλεγα, επιχειρηματικού. Αν θα υπάρχει κόπωση στα μέτρα στους επαγγελματίες και αν τελικά αλλάζει ο χάρτης των επαγγελμάτων. Η γνώμη μου και η γνώμη όλων είναι ότι τουλάχιστον για τα επόμενα 1-2 χρόνια θα έχουμε σοβαρότατες αλλαγές που ενδεχομένως αλλάξουν και το χάρτη. Είναι μια νέα εποχή για όλους μας. Και κλείνω με ένα σχόλιο ενός συναδέλφου, ότι εμείς οι οι επαγγελματίες, αν αρρωστήσουμε, δεν καλυπτόμαστε από πουθενά οικονομικά. Δεν έχουμε άδεια, δεν θα πάρουμε άδεια, δεν θα πάρουμε επίδομα. Συνεπώς, είναι ένα κίνητρο για τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι θα ασθενήσουν να μην το δηλώσουν και να συνεχίσουν να εργάζονται και να είναι μεταδότες του ιού. Δυστυχώς, αυτό είναι ένα μεγάλο
ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε, που μας αντιμετωπίζει συνήθως η πολιτεία σαν παραπεταμένους, σαν τους τελευταίους, και δεν έχουμε κίνητρο στην προκειμένη περίπτωση. Είναι ένα θέμα όμως που θα το θέσουμε στο Προεδρείο του Επιμελητηρίου, γιατί πραγματικά πιάνεται ένα σημαντικό κομμάτι, ότι αν ο άλλος φοβάται ότι δεν θα φέρει ψωμί στο σπίτι του, θα συνεχίσει και άρρωστος, ειδικά όταν είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Σύρο Κοσκοβόλη, μπορείς να κλείσεις εσύ το... Κύριε Ντελέζο, ευχαριστούμε και πάλι. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω επίσης ότι πέρα από τα μέτρα όλα αυτά για την υγιεινή και την ασφάλεια, προγραμματίζουμε και θα δούμε το επόμενο διάστημα και μια σειρά από άλλα κρίσιμα webinars που έχουν να κάνουν με τις σύγχρονες τεχνικές για την επικοινωνία και την εργασία που μπήκαν για πολλούς βία στη ζωή μας, και θα προσπαθήσουμε με πολύ απλό τρόπο, εκπαιδευτικό, επιμορφωτικό, να βάλουμε τέτοια καινούργια θέματα τα οποία θα διευκολύνουν όλους τους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες στη καθημερινή τους δουλειά. Επιφυλασσόμαστε και θα είμαστε κοντά σας το επόμενο διάστημα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.